Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα μας. Καλώς ήρθατε στην περιπέτεια. Σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, το κυρίαρχο θέμα είναι η διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoogla.gr, για την οποία έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα κατά διάρκεια εκλογικών αναμετρήσεων για την αξιοσέβαστη ακρίβεια που έχει, την οποία όμως αξιοσέβαστη ακρίβεια ορισμένοι συνέχισαν για ίδιους λόγους να την αμφισβητούν. Βέβαια, τώρα οι μετρήσεις δεν έχουν λεφτά, οι εταιρείες δεν πάνε καλά των δημοσκοπήσεων, κανένας δεν πληρώνει, επομένως δεν ασχολούνται και πολύ πολύ με τη ζούγκλα. Θέλω να τους υπενθυμίσω μόνο πως αυτή η μέτρηση, η συγκεκριμένη, η οποία αποτελείται από σταθμισμένο δείγμα ανθρώπων που έδωσαν τα στοιχεία τους πριν από 6-7 χρόνια και που είναι μια database 10.000 ψηφοφόρων, δεν είναι αυτοί που ψηφίζουν στο Zoogla.gr που βλέπετε, μπείτε να ψηφίσετε, τι ψηφίζετε ελεύθερα και μπαίνουν οι αναγνώστες στο Zoogla.gr. Αλλά είναι Έλληνες πολίτες σε ένα δείγμα σταθμισμένο, οι οποίοι επιλέγονται από τους στατιστικολόγους, αυτούς που διενεργούν την έρευνα. Εμείς είμαστε οι εγγυητές, δηλαδή ότι τα ψηφοδέλτια είναι τόσα και φυσικά ψήφισαν τόσοι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Εκείνοι παίρνουν τα αποτελέσματα και σταθμίζουν το δείγμα. Είναι άνθρωποι λοιπόν, είναι ψηφοφόροι, Έλληνες ψηφοφόροι πολίτες από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι όταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές με 10,5 μονάδες διαφορά, ήταν μια διαφορά που δεν την έδωσαν ούτε τα exit polls, ούτε οι στατιστικολόγοι, ούτε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, παρά μόνο η διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoogla.gr. 10,5 μονάδες ακριβώς. Επίσης, θα σας πω ότι κατά τη διάρκεια της εσωκομματικής ψηφοφορίας, και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον επίσης για την ανάδειξη του Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία, ενώ όλοι έδιναν 16 μονάδες στην κυρία Μπακογιάννη μπροστά, η Zoogla έδινε 4-6 μονάδες μπροστά τον Αντώνη Σαμαρά. Όταν του το είπαμε, δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος. Είχε πιστεί από τους δημοσκόπους, οι οποίοι τον διαβεβαίωναν ότι χάνει την Προεδρία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Και αντιλαμβάνεστε ότι έγινε μεγάλη πλάκα μετά, γιατί φυσικά κανένας δεν έδινε ότι προηγείται ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος σήμερα είναι και πρωθυπουργός της χώρας. Αρκετές φορές έχει κάνει λάθη μέσα το στατιστικό λάθος που κάνουν οι δημοσκοπήσεις και που, εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε δημοσκόπηση, είμαστε διαδικτυακή ψηφοφορία. Όμως, πέφτει παντού με ακρίβεια μέσα. Για να σας δώσω έτσι μια γεύση, έδωσε 6,28, αν θυμάμαι καλά, τη Χρυσή Αυγή στις τελευταίες εκλογές και η Χρυσή Αυγή πήρε 6,92. Όλοι οι άλλοι τη Χρυσή Αυγή την είχαν μεταξύ 2,5, 3, 4. Κανένας όμως δεν της είχε δώσει το ποσοστό που έχει. Και αναφέρομαι στη Χρυσή Αυγή, γιατί το μεγάλο θέμα φυσικά είναι η άνοδος που έχει, η οποία είναι σημαντική άνοδος για πρώτη φορά σε ένα δείγμα το οποίο, σημειώστε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επειδή οι καλοθελητές μπαίνουν μέσα και λένε ο καθένας τα δικά του, δηλαδή, και τι έγινε, αυτοί είναι οι αναγνώστες του Zoogla.gr. Θα δείτε την ταυτότητα των αναγνωστών του Zoogla.gr, θα δείτε το επίπεδο μόρφωσης, θα δείτε όλα τα στοιχεία σήμερα, θα δείτε τα πάντα που είναι, ουσιαστικά είναι και ταυτότητα της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιλεγεί από ένα δείγμα που, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στις 16.000 πολίτες που έδωσαν τα στοιχεία τους και η εταιρεία επέλεξε τις 10.000 για να δημιουργήσει αυτή την database. Οι ψηφοφόροι λοιπόν, οι οποίοι ψήφισαν τώρα και έδειξαν την άνοδο της Χρυσής Αυγής, είχαν ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές Νέα Δημοκρατία 21,5, ΣΥΡΙΖΑ 27,1, ΠΑΣΟΚ 9,3, Ανεξάρτητοι Έλληνες 12%, Χρυσή Αυγή 8,4, ΔΙΜΑΡ 4,3, ΚΚΕ 3, άλλο 5,6, Άκυρο Λευκό 0,8, δεν ψήφισα 5,6, δεν απαντώ 2,5. Δηλαδή ένα 8,4 είχε ψηφίσει Χρυσή Αυγή στις προηγούμενες εκλογές. Και όπως είδατε, μεγάλη δύναμη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το δείγμα.
Και είναι πολύ φυσικό το προφίλ των αναγνωστών του Zoogla.gr να είναι κεντροαριστερό. Δεν μας εκπλήσει εμάς αυτό, παρότι μέσα, όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνει κάθε καρύδια σκαρύδι. Από τους ακροδεξιούς μέχρι τους ακροαριστερούς. Γι' αυτό και είναι και τόσο ψηλά. Έτσι είναι 2,5 εκατομμύρια αναγνώστες, μοναδικοί αναγνώστες. Είναι 2,5 εκατομμύρια, όπως το ακούτε. Μοναδικοί αναγνώστες. Επομένως, είναι δύσκολο να κάνεις μεγάλα λάθη. Τα θέματα βέβαια δεν είναι μόνο αυτά, είναι πάρα πολλά σήμερα. Είναι και αυτές οι απίστευτες γεννήσεις. Στη μεγάλη μας επιτυχία που βρήκαμε τους γονείς της μικρής τσιγκάνας, ανακαλύψαμε το χειρότερο, αυτό που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Ότι στη Λαμία δρούσε ένα κύκλωμα το οποίο εμπορευόταν παιδιά. Και βεβαίως το τραγικό ήταν ότι έβρισκες τα χαρτιά στο Δήμο, δεν τα έβρισκες στο νοσοκομείο. Και το ανάποδο, με αποτέλεσμα να πάνε οι εσωτερικές υποθέσεις εκεί, να κατάσχουν τα χαρτιά και του νοσοκομείου και του δημοτολογίου στο Δήμο για να βγάλουν άκρη να δουν τι ακριβώς συνέβαινε. Είναι μεγάλο θέμα, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και θα δείτε το τρομακτικό αυτό νούμερο των παιδιών που υιοθετήθηκαν εκεί. Τώρα, ποιοι θα εμπλακούν, αυτό εξαρτάται και από την δημοσιογραφική έρευνα. Δεν ξέρω αν είναι όλοι ορεξάτοι. Έχουμε όμως έναν συνάδελφο από τη Λαμία σήμερα εδώ. Και θα τα πούμε αυτά, θα τα συζητήσουμε. Βεβαίως είναι τρεις συνομιλίες του Άκη Τσοχαντζόπουλου με τον Σμπόκο, οι οποίες δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τις κρατήσαμε τελευταίες, γιατί σε δύο από αυτές εμπλέκονται κάποια ηχηρά ονόματα του συνδικαλισμού και όχι μόνο. Και άλλα πολλά τα οποία θα δούμε μαζί με μια εκπληκτική επιστολή από καθηγήτρια πανεπιστημίου, μια σπουδαία γυναίκα. Ίσως από τις ωραιότερες γυναίκες που κυκλοφορούσαν στην πλατεία Κολονακίου το 60, αλλά ήταν σπουδαία και στο φυσικό κάλος και στο πνευματικό. Μία γυναίκα η οποία έχει παρελάσει και έχει διδάξει στα ξένα πανεπιστήμια, μία γυναίκα η οποία κυνηγήθηκε στην Ελλάδα ως αριστερή από το καθηγητικό κατεστημένο, μία σπουδαία δασκάλα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, του Οδυσσέα και του Πλάτωνα. Η γυναίκα αυτή επιβίωσε τρώγοντας φέτες ψωμί, λίγο λάδι και μπανάνες, γιατί δεν είχε σπίτι, δεν είχε τροφή, δεν είχε φάρμακα. Είναι τα επιτεύγματα της δημοκρατίας και της τρόικας. Θα δείτε την επιστολή της. Δημοσιοποιήθηκε ήδη στο Zoogla.gr και δεν μου έκανε τη χάρη να βγει να μιλήσει σήμερα, αλλά θα την δείτε αυτή τη γυναίκα κάποια στιγμή στις οθόνες από μια συνέντευξη που θα κάνουμε. Δεν ζει πια στο Κολωνάκι, δεν ζει στην Αθήνα. Προσπαθεί να βρει ένα διαμερισματάκι για να ζήσει στη Θεσσαλονίκη, να επιβιώσει. Είναι εκεί, αυτή η σπουδαία γυναίκα, η οποία παρολίγον να παντρευτεί έναν σπουδαίο μεγιστάνα, φοβερό μεγιστάνα. Θα μάθετε και το όνομά του, θα τα ακούσετε όλα, θα τα δείτε σήμερα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα που γνώρισε τόση δόξα, που αναγνωρίστηκε ως ακαδημαϊκός σε παγκόσμιο επίπεδο, θα δείτε τι τύχη είχε σε αυτή την απίστευτη Ελλάδα. Χρήστος Ζώης, πρόεδρος του κόμματος Νέα Μέρα, για να πάμε στους προσκεκλημένους. Καλησπέρα σας. Ο οποίος πήδηξε από το τρένο της Νέας Δημοκρατίας, πήδηξε και από το τρένο των ανεξαρτήτων Ελλήνων και έκανε δική του λοκομοτίβα. Δεν έκανα δικιά μου λοκομοτίβα, δικιά μου το μηχανή. Η αλήθεια είναι ότι μια ομάδα, μια παρέα ανθρώπων, που αφού βρεθήκαμε πρώτα εκτός της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μας διέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς, όταν αρνηθήκαμε να ψηφίσουμε και να στηρίξουμε το δεύτερο μνημόνιο, και βρεθήκαμε αργότερα από επιλογή μακριά από τους ανεξάρτητους Έλληνες, όταν καταλάβαμε, και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, ότι σφάλματα της ηγεσίας εσκεμμένα οδήγησαν τους ανεξάρτητους Έλληνες σε πολλά ερωτηματικά, αποφασίσαμε ότι υπάρχει ένα κενό το οποίο οφείλουμε να προσπαθήσουμε να το καλύψουμε. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχετε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Αλλά εμείς
θα μας επιτρέψετε, χωρίς αλαζονία, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να πούμε ότι δικαιούμαστε να αυτοπροσδιοριζόμαστε, γιατί το έχουμε πληρώσει. Μπορούσαμε να επιλέξουμε άλλες καρέκλες, αλλά δεν το κάναμε. Φαΐλος Χρανιδιώτης, ο οποίος κάνει πολύ θόρυβο τον τελευταίο καιρό. Πάντα έκανε θόρυβο, δεν περνούσε απαρατήρητος. Λέω την άποψή μου, δεν είναι θόρυβος. Την άποψή σου τη λέτε, αλλά κάνει πολύ θόρυβο, κύριε Χρανιδιώτη. Είναι μια... Η πρόθεσή μου δεν είναι αυτή. Θορυβούσα άποψη. Δεν με αφορά. Πώς δεν σε αφορά? Απλά, όχι, εννοώ ότι εγώ λέω την άποψή μου, λέω τις ιδέες μου και προσπαθώ να ζω σύμφωνα με αυτές. Αυτό. Καλά. Είστε ένας άτυπος σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά. Ούτε άτυπος ούτε τυπικός. Είμαστε φίλοι, αλλά αυτό δεν είναι πολιτική ιδιότητα. Είμαι μέλος της πολιτικής επιτροπής. Τώρα πώς δεν είστε στο στενό. Εκλεγόμενο μέλος της πολιτικής επιτροπής. Είστε άτυπος σύμβουλος και στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Αλλά τώρα. Άτυπος ούτε τυπικός. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Όχι, δεν κοροϊδεύουμε. Για πολιτική μιλάμε με τον Αντώνη Σαμαρά. Τότε όλοι οι φίλοι του είναι και συμβουλή του με αυτή την έννοια. Και την ώρα που έχει μοναδικό εταίρο το Πασόκ και το Βενιζέλο, αποκαλείται το Πασόκ μητρικό σκάφο Λαμογιά. Δεν είπα μόνο αυτό. Είπα όχι ο σύνολο, ούτε για τα στελέχη. Ούτε φυσικά πολύ περισσότερο για τη βάση που είναι απλοί άνθρωποι, όπως είναι η βάση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που αγωνιούν για την επιβίωση. Το είπατε για την ηγεσία του. Το είπα για συγκεκριμένα. Κοιτάξτε, θέλει κανείς από το Πασόκ να υπερασπιστεί τον Άκη, τον Μαντέλη και τον Τσουκάτο? Δεν νομίζω. Έτσι. Γιατί μείνατε? Είναι σαφές. Είναι σαφές λοιπόν το ότι. Μπορούσατε να βαδίσετε κι άλλο παραπέρα. Τους ξέρουμε όλοι. Τους ξέρουμε όλοι λοιπόν. Οπότε μην απομόνωνε. Δεν λέω το κάνατε, δεν το κάνατε εσείς, το κάνανε αυτοί που το σχολίασαν. Εγώ είπα μια ολόκληρη φράση όπου λέω αυτό που σας είπα. Και το διευκρινίζω μάλιστα στην απόφαση. Υπάρχει και το ηχητικό το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί πλέον. Ότι εγώ δεν αναφέρομαι στο σύνολο ούτε του Πασόκ, ούτε των στελεχών, ούτε τη βάση. Κατά παράλογο. Κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, μέλο κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σα. Γεια σα, κύριε Ζαχαριάδη. Έχετε και ιστορικό όνομα. Η αλήθεια είναι ναι, ότι το όνομα είναι ιστορικό. Ιστορικά σχέση δεν έχω. Και ιδεολογικά κρατάμε τι αποστάσει μα. Από ποιου, από τον Ζαχαριάδη? Ναι. Τι έχετε γίνει συστημική δηλαδή? Δεν θα το έλεγα έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο χώρος της δικής μας αριστεράς είναι διαφορετικός. Είναι ευρωκεντρικός. Είναι ένα ρεύμα της αριστεράς, το οποίο είναι της ριζοσπαστικής ανανιωτικής αριστεράς. Σαφώς με ευρωπαϊκό. Όχι ευρωκεντρικός, πάει στο ευρώ ευρωπαϊκό. Σαφώς με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με ευρωπαϊκό, αλλά άλλη Ευρώπη. Προσανατολισμό. Εντάξει, είδατε που φτάσαμε, να χρειάζεται αυτοπροσδιορισμός για να βρούμε άκρη, μην γίνει κανένα μπέρδεμα μεγάλο. Εγώ βλέπω να γίνεται μεγάλο μπέρδεμα. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα έχουμε τη δυνατότητα, εγώ και οι συνεργάτες μου, να το λέμε πρώτοι. Θα δείτε σε πόσο μικρό διάστημα θα επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα, όταν θα τα ανοιχνεύουν και οι υπόλοιποι. Αλλά τότε, κυρίες και κύριοι, θα είναι κατόπιν εορτής όλα αυτά, γιατί η ζημιά θα έχει γίνει. Αντώνη Σαουλίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ποντίος. Ποντίος. Θεσσαλονικιός. Θεσσαλονικιός. Και φίλος του Βενιζέλου. Ήμουνα και είμαι με τον πρόεδρο σήμερα του ΠΑΣΟΚ, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Τα δύο πρώτα μου αρέσουν πολύ. Το σημειώνω αυτό. Δηλαδή και Ποντίος και Θεσσαλονικιός. Το τρίτο. Για το τρίτο θα παλέψετε μόνος σας. Κοιτάξτε, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλης είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, οπότε αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι είμαστε στο ΠΑΣΟΚ είμαστε με τον πρόεδρό του. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι το λογικό. Ο εκλεκτός δικηγόρος Αντώνης Βγόντζας. Ο εκλεκτός ποινικολόγος. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Έχουμε κάνει τόσες έρευνες, έχουμε ψάξει τόσα πράγματα. Έχουν δει τα μάτια μας όσα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν περίμενα ποτέ όταν είχε αναλάβει τον Τζοχαντζόπουλο ή τον Σμπόκο. Ποιον είχατε αναλάβει? Τον Σμπόκο. Στις συνομιλίες που έχουμε της διαδικτυακής ψηφοφορίας συζητούν μεταξύ τους για έναν δικηγόρο που θα έστελαν στο Βγόντζα να πάει να πειράξει τις δικογραφίες. Υπάρχει δικηγόρος που τους έπεισε. Ο δικηγόρος είναι πολύ διάσημος και πολύ δεξιός και δεν πίστευε ποτέ ότι θα συμβούν κάτι τέτοια. Τόλμησαν λοιπόν να πάνε στο Βγόντζα, ο οποίος τους πέταξε από το γραφείο του και λένε απίστευτα πράγματα, ότι τους είπαν ότι σηκώθηκαν τρίχες κεφαλής σας. Όσοι έχουν απομείνει, δεν έχει σημασία πώς το είδαν αυτοί οι δύο, αλλά ο Βγόντζας τους απείλησε ότι αν συνεχίσετε να μου το λέτε, όχι να μου κουβαλάτε τέτοια άτομα εδώ πέρα,
θα σας εγκαταλείψω και θα σηκωθώ να φύγω από την υπόθεση. Θέλω δημόσια να του δώσω συγχαρητήρια για τη συμπεριφορά του. Έμεινα, δεν αμφισβητούσα την εντυμότητά σας, απριόρι, αλλά ξέρετε, σε αυτό το κόσμο που ζούμε, έμαθα να φοβάμαι τους δημοσιογράφους και τους δικηγόρους περισσότερο από όλους τους άλλους. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που αντιδράσετε. Θέλω να σου πω μπράβο δημοσίως, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να πω. Γιατί σε λίγο θα ακουστούν και οι διάλογοι, θα ακουστούν πολλά και θέλω να δω ανακριτής τώρα και οι υπόλοιποι που ερευνούν την υπόθεση θα φτάσουν στον δικηγόρο. Γιατί αν δεν φτάσουν αυτοί στον δικηγόρο, θα φτάσουμε εμείς. Παλιά καραβάνα, ακροδεξιά καραβάνα και ήταν ο άνθρωπος που λειτουργούσε ως σύμβουλος. Άκουσαν τον Τσοχαντζόπουλο. Φανταστείτε την κατάντια του Πασόκ. Είχε έναν άνθρωπο, τον παρολίγον πρόεδρο του και παρολίγον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος διατηρούσε ως σύμβουλο τον ακροδεξιό δικηγόρο που του υπήσχετο ότι θα πάει να πειράξει δικογραφίες και ότι το έκανε επαγγελματικά αυτό και πήγαινε, είχε σχέση με την ΕΕΠ, το λέει ο ίδιος. Θα ακούσετε σήμερα πράγματα, θα φρίξετε. Και είχε και σχέση με τη δικαιοσύνη όπου έμπαινε μέσα και αλλίωνε τα στοιχεία από τις δικογραφίες. Αυτή είναι η εκλεκτή κοινωνία που ζούμε. Ο κύριος Θωμάς Βριώνης, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθύνων σύμβουλος του Μευτηρίου ΡΕΑ. Κοσμάς Βριώνης. Κοσμάς Βριώνης. Τα έχει, καλησπέρα σας. Τα έχουν κάνει δική μου θάλασσα σήμερα. Ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, δημοσιογράφος από το Λαμία Report. Καλησπέρα. Και φυσικά η κυρία Λίλιαν Καλτσάτου Βασιλείου, οικονομολόγος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Επιτέλους σας ψήφισαν οι Νεοδημοκράτες. Επιτέλους με ψήφισαν οι Νεοδημοκράτες. Προφανώς σας βοήθησε. Είμαι το μαύρο πρόβατο της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς. Ναι. Εντάξει, αφήστε αυτά τα ρόλα. Μαλώνω και με τους δικούς μου εγώ. Ο σύζυγος ενός σπουδαίου επιχειρηματία. Καλά, οι επιχειρηματίες έχουν τέτοιο χοντρό πρόβλημα αυτή την εποχή που δεν το συζητώ. Ξέρω ότι τώρα επειδή τα κουτσομπολιά δίνουν και παίρνουν και όπως ξέρετε δεν κρατάω το στόμα μου κλειστό. Ούτε εγώ το δικό. Έχετε φιλία με τον Αντώνη Σαμαρά, έχετε φιλία οικογενειακή με τον Λαζαρίδη. Καμία σχέση. Αυτοί σας πρότειναν. Με πρότειναν. Ναι. Καθόλου. Όχι. Όχι. Ορκίζεστε δηλαδή. Σ' ό,τι έχω ιερό. Μάλιστα. Εντάξει κυρία Καλτσάτου, δεν έχω κανένα λόγο να το. Εν πάση περιπτώσει, μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ένα-ένα τα μάζευα τα κουπόνια μόνη μου. Ναι. Για να δω, κάποτε ήσασταν λαλίστατη. Σήμερα που έχετε εκλεγεί, θα συνεχίσετε στον ίδιο ρυθμό. Φυσικά, εγώ θα συνεχίσω σαν ενεργός πολίτης να υποστηρίζω το δίκιο. Δηλαδή, είμαι στο φιλελεύθερο χώρο, είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχω χάσει και την ευθυκρισία μου. Και τα στραβάδια μας είναι στραβάδια μας. Και αν δεν εντοπίσουμε τα στραβάδια μας, δεν μπορούμε να τα λύσουμε κιόλας. Μάλιστα. Ας κάνω ένα τεστ έτσι γρήγορο. Μα συμφωνείτε με τις προφυλακίσεις των Χρυσαυγητών. Η Χρυσή Αυγή έπρεπε να φυλακιστεί. Ο τρόπος που έγινε η προφυλάκιση ήταν επίοικος απαράδεκτος. Τα κλαρίνα αρχίσανε. Και τα βιολιά. Λοιπόν... καταρχήν, στην Ελλάδα είσαι αθώος μέχρι να αποδειχτεί η ενοχή σου και όταν πιάνεις τον οποιοδήποτε κατηγορούμενο και τον μπας κουκουλωμένο μέσα στο περιπολικό και πιάσαν τους χρυσαυγίτες με τα πρόσωπα ακάλυπτα. Όχι, ένα λεπτό, μην μπερδευτούμε. Δεν μιλάω για αυτούς που σκότωσαν, μαχαίρωσαν ή χτύπησαν. Λέω για την ηγεσία. Την κοινοβουλευτική ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Αυτοί που θέλουν να βγάλουν τους χρυσαυγίτες είναι ο λαός. Οι χρυσαυγίτες είναι ψηφισμένοι από τον ελληνικό λαό. Κάποιος τους ήθελε. Ζούμε στη χώρα της δημοκρατίας. Άπαξ και τους θέλουν τους χρυσαυγίτες να τους έχουν να τους καμαρώνουν. Εγώ δεν συμφωνώ με τη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν σημαίνει ότι με όποιον δεν συμφωνώ, τον βουτάω και τον παλαουριάζω. Μάλιστα. Τον τρόπο τον θεωρείτε απαράδεκτο. Τον τρόπο που... διαφήμιση τους κάναμε.
Πόσο καιρό είστε μέλος Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας? Από τον Ιούνιο που έσπασα και το χέρι μου, εκεί το έσπασα. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, 4 μήνες. Ναι. Δεν βλέπω να μπαίνετε στον πέμπτο με αυτά που είπατε σήμερα. Α, δεν με απασχολεί. Εγώ δεν θέλω να είμαι σε ένα χώρο για να είμαι το παπαγαλάκι του οποιοδήποτε ή να λέω κάτι για να πάρω μια θεσούλα, να βολευτώ, να παίρνω το μισθουλάκο μου, να γεμίζω την τσεπούλα μου. Εγώ μπήκα στην πολιτική γιατί είμαι ανήσυχος άνθρωπος και ο εθνικός πλούτος της Ελλάδας, ξέρετε ποιος είναι, τα παιδιά μας. Ωραία. Δεν μου λέτε και ποια είναι η διαδικασία διαγραφής ενός μέλους της Πολιτικής Επιτροπής από τη Νέα Δημοκρατία? Θα τη μάθω αύριο. Προσπαθώ να είμαι επίκαιρος. Θα τη μάθω αύριο. Και από την άλλη πλευρά... Εγώ έχω εκφραστεί δημόσια ότι όλες οι προφυλακίσεις έγιναν από τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει πουθενά η δημόσια διοίκηση, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως συνέλεξε στοιχεία, η εισαγγελία του Άριου Πάγου συντόνισε την έρευνα και ακολούθως ήρθανε 4 δικαστές οι οποίοι απεφάνισαν προφυλακίσεις. Δεν βλέπω κανένα σημείο που να ενοχλεί αυτή η διαδικασία. Από τη στιγμή που κάποιοι δικαστές με εμπειρία, δεν ήταν ούτε πρωτόπειροι πρωτοδίκης, ήταν πρόεδροι πρωτοδικών, ήταν εισαγγελείς, ήταν και η εισαγγελία του Αριού Πάγου με εκλεκτούς, από τους πλέον εκλεκτούς αντισαγγελείς του Αριού Πάγου, ο κύριος Χαράλαμπος Βουλιώτης. Είχαμε λοιπόν μια συνεχή αλυσίδα δικαστικών και δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι αυτοί για μένα εγγυώνται το ότι η δικαιοσύνη ενήργησε ανεξάρτητα. Βεβαίως υπήρχε και ένα πολιτικό περιβάλλον που, αν θέλετε, πολύ πρόθυμο φάνηκε να αποδεχθεί αυτές τις κινήσεις της δικαστικής εξουσίας, αλλά για μένα είναι αποφάσεις και μόνο της δικαστικής αρχής. Μάλιστα. Η δικαιοσύνη ας κάνει. Όχι, όχι, μετά θα το αφήσουμε να σχολιάσω. Απλώς θα ήθελα να το πω από την αρχή. Είναι η θέση του κυρίου Βγόντζα αυτή. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Θα μιλήσουμε και για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Θα μιλήσουμε για το πόσο ανεξάρτητη και πόσο κατευθυνόμενη γίνεται όταν το θέλει η άλλη εξουσία και πόσο αυτό έχει κατά διαστήματα έχει, όχι μόνο έχει αποδειχθεί, αλλά είναι και αιτία μιας μεγάλης έρευνας για το παραδικαστικό που έχωσε πολύ λίγους μέσα. Πολύ λίγους. Κατά δήλωση ανώτατου δικαστή Αεροπαγίτη. Πολύ λίγους, μου είπε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τσιμπήσατε. Από αυτούς που χρειάζεται να φύγουν για να ξεβρωμήσει το σώμα της δικαιοσύνης. Επομένως, υπάρχει ένα θέμα εδώ σοβαρό να δούμε πώς παίρνονται οι αποφάσεις, διότι, ξέρετε, είναι υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται διότι δεν δικάστηκαν ποτέ και υπάρχουν υποθέσεις που δικάζονται σπεσμένα μέσα σε δευτερόλεπτα. Και εκεί είναι να αναρωτιέσαι τι γίνεται, αδερφέ. Υπάρχει η δικαιοσύνη 10 ταχυτήτων για τους φτωχούς, για τους μικρομεσαίους, για τους λούμπεν, για τους πλούσιους, για τους ισχυρούς. Αν δεις πώς παίρνονται, δεν θα ξαναφάς. Πάμε σε έναν άνθρωπο που δόξασε τα ελληνικά χρώματα ως πρωταθλητής Ευρώπης, Χαράλαμπος Παπανικολάου, μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών. Νέος σύλλογος. Τι να τον κάνει το σύλλογο άνθρωπος αυτός? Αυτό το ένα από τα αδελφίνια μας που δόξασε την Ελλάδα, αυτόν τον άνθρωπο σήμερα με το νομοσχέδιο ετοιμάζεται να τον διώξουν από τη δουλειά του, που του δώσαν μια δουλειά στο δημόσιο, στο Δήμο Χαλανδρίου. Τον οποίο τον υπηρετώ από την πρώτη μέρα που βγήκε το ΦΕΚ του διορισμού μου. Και δεν μιλάω για μένα, μιλάω για όλους τους αθλητές οι οποίοι διορίστηκαν με το νόμο 2725 του 99, το νόμο Βενιζέλου, ήταν επί Υπουργείας Φούρα. Ο οποίος βασικά τι έλεγε, ήταν η εξαργύρωση του ευχαριστώ της πολιτείας για αυτά που κάνανε κάποιοι αθλητές που βγήκαν πρώτοι στον κόσμο, πρώτοι στην Ευρώπη, που πιστεύω πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει τι θυσίες χρειάζεται για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και είπε ότι εσείς δεν χρειάζεται να περάσετε ΑΣΕΠ, το έχετε περάσει με άλλον τρόπο, μας δοξάσατε, σας βάζω στο δημόσιο, θα δουλέψετε βέβαια και εξασφαλίσατε το μέλλον σας. Αυτό ήταν το ευχαριστώ. Και έρχεται τώρα ο νόμος, ο καινούριος, ο 4172, και λέει, πού είναι τα μόρια? Μα ποια μόρια? Αφού με έβαλες χωρίς μόρια μέσα και τώρα μου ζητάς μόρια. Και έτσι οι αθλητές δεν έχουν μόρια
Δεν έχουν προϋπηρεσία, είναι ο νόμος το 99, ο πρώτος που διορίστηκε με το νόμο αυτό είναι το 2002. Και έτσι μιλάμε για maximum 10 χρόνια. Θα τα πούμε αυτά, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Απλώς θέλω να πω ότι με το νόμο αυτό οι αθλητές είναι οι πρώτοι που φεύγουν. Αν η πατρίδα συμπεριφέρεται τόσο αχάριστα σε έναν τέτοιο άνθρωπο που σήκωσε την ελληνική σημαία τόσο ψηλά ως πρωταθλητής Ευρώπης, αντιλαμβάνεστε τι περιμένει όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και υπάρχουν και πολύ καλύτεροι από μένα που κάναν μεγαλύτερες διακρίσεις. Σωστό είναι αυτό. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν καταφέραν να σπουδάσουν, γιατί το κατάφεραν να σπουδάσουν αφού σταμάτησα βέβαια τον αθλητισμό. Γιατί δεν γίνεται να τα κάνεις μαζί. Υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά τα οποία δεν σπουδάσανε. Και αυτή είναι σε ακόμα χειρότερη μοίρα, διότι δεν έχουν και κάποια αμόρια που μπορεί να τους δώσει ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Χαίρομαι γιατί είστε εδώ και μας τιμάει η παρουσία σας. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Τίποτε περισσότερο. Νίκος Μιχαλόπουλος, εκπαιδευτικός συγγραφέας. Καλησπέρα σας. Δάσκαλος σε δημοτικά σχολεία κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων. Σωστά. Τσιγκανόπουλα. Τσιγκανόπουδες, παλινοστούντες. Σε περιοχές ιδιαίτερες όπως είναι το Ζεφύρι, το Μενίδι. Παιδάκια μεταναστών. Βεβαίως. Με γονείς που δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα τις περισσότερες φορές, με παιδιά που ακόμα στο Μενίδι, οι σημερινοί μου μαθητές μένουν ακόμα στα κοντέινερ των σεισμών του 99 και δεν έχουν φύγει ποτέ από εκεί. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα και πόσο έχουν οξυνθεί βέβαια το τελευταίο διάστημα. Και ο κύριος Αντώνης Λαγός, έμπορος. Καλησπέρα. Ειδών. Ήδη ταξιδίου, στρατιωτικά ήδη, καπέλα. Μόνο στρατιωτικά ήδη, δεν πιστεύω να είναι πελάτη σα, Χρυσαυγίτες μόνο. Καμία σχέση. Έχω και καπέλα, έχω αρκετά ήδη. Λοιπόν, τηλέφωνα, email, ό,τι βλέπετε μπροστά στις οθόνες σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για περισσότερη δράση. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε μια βόλτα στη διαδικτυακή ψηφοφορία, να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε τους πίνακες, να δούμε όλα αυτά τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και φυσικά να παρακολουθήσουμε και το ρεπορτάζ που επίσης θέλω να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Πάμε στο πρώτο πίνακα. Πάμε να δούμε την ταυτότητα δηλαδή της έρευνας, που είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε τι βλέπετε, να ξέρουμε κι εμείς ποιοι είμαστε και να μην υπάρχει και καμία αμφιβολία, καμία αμφισβήτηση για αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτών των μετρήσεων. Πάμε λοιπόν στον πρώτο πίνακα. Ψήφισαν 1.423 άτομα, το βλέπετε. Είναι πολύ σημαντικό ότι η έρευνα έγινε από τις 25 Δεκάτου του 13 μέχρι τις 29 Δεκάτου του 13, συμπεριλαμβάνει και το εορταστικό τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου μέσα και φυσικά ηλικία πάνω από 18 ετών. Πάμε να δούμε τη δεύτερη κάρτα. Γυναίκες 13%, άνδρες 87%. Αστάθμιστο δείγμα φυσικά, γιατί στον πληθυσμό τα ποσοστά είναι 50,5 γυναίκες και 49,5 άνδρες. Να δούμε τον επόμενο πίνακα. Ποιοι ψήφισαν ανά ηλικία. Βλέπετε ότι οι ηλικίες 18-24 εκπροσωπούνται από ένα μικρό ποσοστό, 1%. Το λέω για να το λάβουν υπόψη τους όσοι θα σχολιάσουν μετά, γιατί οι νέοι γνωρίζετε ότι ψηφίζουν πιο επιθετικά και κυρίως δεν ψηφίζουν μεταξύ 18 και 24 οι περισσότεροι. 38% 25-44, 52% 45-64 και υπάρχει ένα 9% 65+. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι, αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που μπαίνουν μετά από αυτή την ηλικία στο διαδίκτυο και είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Ποιοι ψήφισαν βαθμός αστικότητας. Αγροτικές περιοχές 16%, αστικές 84%, αστάθμιστο δείγμα, γιατί στον πληθυσμό τα ποσοστά είναι αστικά 75% και αγροτικά 25%, δεν είναι μακριά βέβαια. Πάμε να δούμε στη συνέχεια. Ποιοι ψήφισαν ανά περιοχή, Αττική 37%, Θεσσαλονίκη 10%, Επαρχία 53%, στην περιφέρεια δηλαδή. Αστάθμιστο δείγμα, στην Αθήνα 34%, περιφέρεια 66%. Για να συνεχίσουμε, ποιοι ψήφισαν
σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο. Είναι και μια ταυτότητα για μας και για το Zoogla.gr, ανώτατη μόρφωση το 40%, ανώτερη το 30%, μέση 29%, κατώτερη 1%. Να δούμε τον επόμενο πίνακα. Θεωρείται σωστή τη διανόμωνα στολή χρηματοδότηση Χρυσαυγής. Εδώ μπαίνουμε στα ερωτήματα και εδώ έχει και πολλή κουβέντα τώρα. Από αυτό το δείγμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δείχνει μία πολύ μεγάλη αύξηση των ποστών της Χρυσής Αυγής, το 47% λέει ναι, θεωρώ σωστή την διανόμωνα στολή χρηματοδότησης Χρυσής Αυγής. Το 43% λέει όχι. Και δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 10%. Αυτό να το λάβετε επίσης υπόψη σας, για να δείτε ότι υπάρχει μια περίεργη ζυγαριά συναισθηματική ανάμεσα στο συνέστημα και στη λογική των ψηφοφόρων και είναι ίσως ό,τι πιο χρήσιμο για τους κομματικούς μηχανισμούς, για αυτούς που θέλουν να μαγειρεύουν εκλογές, για εκείνους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, το μυαλό τους το έχουν συνεχώς στο πώς θα κερδίσουμε τις εκλογές και πώς θα πείσουμε τον κόσμο και πώς, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι, εντός εισαγωγικών θα τον εξαπατήσουμε να δει τα λάθη μας λιγότερο και να προσέξει περισσότερο τα υποτιθέμενα κατορθώματά μας. Η φαρπαγή ψήφου λέγεται αυτό, αλλά αυτό συμβαίνει στην πολιτική παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχετε καμιά αντίρρηση, κύριε Βότζα? Όχι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Αυτά που λέω, γιατί μπορεί να θέλετε να αντιδράσετε. Λοιπόν, όχι 43%, ναι 47%. Να ρωτήσω τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ καταρχήν θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα που κάνατε προηγουμένως. Ναι. Γιατί αν έχουμε στην Ελλάδα την ίδια θέτηση προεκλογικών δεσμεύσεων και υφαρπαγή ψήφου σε όλο τον κόσμο. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ πέρα, επειδή ο λαός έχει καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Είμαστε η μοναδική χώρα, η μοναδική από τις λίγες χώρες, που βγαίνει ο κύριος Σαμαράς πριν από 2,5 χρόνια, μας λέει το Ζάπιο 1, 2, 3, μετά μας βάζει 18 σημεία, μας λέει θα επαναδιαπραγματευτεί, θα πολεμήσει, θα βάλει κόκκινες γραμμές. Δεν υπάρχει φαρπαγή ψήφου. Ασφαλώς. Απλά λέω ότι η Ελλάδα είναι μοναδική περίπτωση. Το δεύτερο σκέλος σχολείου σας. Δεν είναι μοναδική, μην το λέτε. Σήμερα ναι, πιάστηκε ο δήμαρχος του Τορόντο να καπνίζει κρακ. Και βγήκε ο αστυνομικός διευθυντής του Τορόντο, παρακαλώ, και είπε: λυπάμαι πολύ για τα μούτρα του. Και η χάρη που του κάνω είναι να μην δείξουμε τα βίντεο. Και είναι ένας ροδαλός, ροδοκόκκινος, υγιέστατος. Αν δείτε τους δικούς μας και πείτε ότι αυτός. Αν βρείτε φωτογραφία, δείξτε την σας παρακαλώ, από το Zoogla.gr. Θα πείτε, αν αυτός παίρνει κράχ, οι δικοί μας τι καπνίζουν και λένε, λένε και κάνουν τέτοια πράγματα. Αναρωτιέσαι, θα σας τον δείξω τώρα για να δείτε τη μουτσούνα του. Λοιπόν, δεν είναι παγκοσμίως πλέον. Το φαινόμενο είναι, εντάξει, ασύλληπτο. Αυτά που συμβαίνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Σοβιετική Ένωση, την πρώην Σοβιετική Ένωση, τη Ρωσία σήμερα, τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, έτσι, τις χώρες του πρώην Κομμουνιστικού Μπλοκ, ακόμα και την Κίνα, τις χώρες του καπιταλισμού, της πλούσιας Κεντρικής Ευρώπης, έτσι. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια κραυγαλαία περίπτωση. Ναι, λίγο αν θέλετε να το μεγεθύνετε, σας παρακαλώ, να δουν τη φυσιογνωμία, να δείτε αυτό το ροδοκόκκινο άτομο, αυτό το ροδαλό άτομο, το οποίο τον έχουν σε βίντεο οι αρχές να καπνίζει κράχ. Εκεί δεν έχει αστεία. Άλλος. Λειτουργεί η κρυφή κάμερα κανονικά, όπως λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως λειτουργεί στην Αμερικανική Ήπειρο, όπως λειτουργεί στην πολιτισμένη Ευρώπη της Γαλλίας και της Αγγλίας και όπως δεν λειτουργεί στην απολύτιστη Ελλάδα, όπου ο Βενιζέλος περνάει τον νόμο με τους ακαδημαϊκούς παρατρεχάμενούς του και τη γλιτώνουν κάτι τέτοιοι τύποι. Λοιπόν, τον βλέπετε, ροδοκόκκινος, ροδαλός, πιο κάτω να μας δείτε για τις γραβάτες του. Λοιπόν, αν αυτός ο τύπος παίρνει κράχ, οι δικοί μας πρέπει να βαράνε ενέσεις με αυτά που κάνουν και λένε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Όπως το καναδικό κράχ μπορούμε να ανοίγει την όρεξη. Ναι, δεν ξέρω. Έτσι, κάνω και το σχόλιο για τη Χρυσή Αυγή. Βεβαίως. Είναι γεγονός ότι στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα
οι νόμοι και οι θεσμοί έχουν συκοφαντηθεί. Και μεγάλο μέρος της κοινωνίας θεωρεί ότι όταν νομοθετείτε κάτι, νομοθετείτε με μία δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη σκέψη. Σε κάθε περίπτωση, δεν αρκεί μόνο ένα νομοθέτημα, χρειάζεται μία ηθική πολιτική απομόνωση του φαινομένου. Και κατά τη δική μας άποψη, γι' αυτό υπερψηφίσαμε κιόλας στο Κοινοβούλιο τη διάταξη την οποία έφερε το αρμόδιο Υπουργείο, ήταν σωστή αυτή η διαδικασία. Και είναι μια διαδικασία η οποία φαίνεται με δηλώσεις και στελεχών του ΑΚΕΛ, του κόμματος της αριστεράς στην Κύπρο, ότι η Χρυσή Αυγή έχει αρχίσει να έχει δικτυώσεις με άλλα κόμματα ακραία εθνικιστικά, ακροδεξιά, πιθανώς και ναζιστικής προέλευσης, όπως είναι το ΕΛΑΜ στην Κύπρο. Υπάρχει αυτή η καταγγελία του κυρίου Λουκαΐδη, που είναι στέλεχος του ΑΚΕΛ. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία υπερβαίνει ακόμα και την οσυρή φαντασία που θα μπορούσε να έχει κάποιος εδώ. Εντάξει, το γεγονός μόνο ότι τα στελέχη τους το έχουν γυρίσει και γιατί εμένα μου είναι απεχθής η συμπεριφορά, η νοοτροπία, η φιλοσοφία, ο πολιτικός σχεδιασμός, η παραστρατιωτική παρουσία, όλα αυτά, ξέρετε, είναι έξω από τη δική μου λογική. Ωστόσο, φιλοξενώντας τον κύριο Κασιδιάρη στη τηλεόραση της Ζούγκλας, στο web δηλαδή, ικανοποιήθηκα μόνο και μόνο γιατί δήλωσε ότι απεχθάνομαι τον ναζισμό, απεχθάνομαι τους αγγελωτούς σταυρούς, αποκηρύσω... Ο κύριος Παπάς δεν τα έλεγε αυτά. Ας πω, αποκηρύσω... Ο κύριος Μιχαλολιάκος δεν τα έλεγε αυτά. Ναι, αλλά μην πάμε τώρα... Θα σου μην πω πάμε κάτι. Αυτό ότι δηλώσεις είσαι, γιατί αυτό όχι, έχει φτάσει στην Ελλάδα. Αυτό. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη νίκη άνθρωποι από αυτό το χώρο να δηλώνουν εθνικιστές και όχι εθνικοσοσιαλιστές και ναζιστές. Μακάρι να φτάσουμε σε σημείο να δεν είναι ευχάριστο να υπάρχει μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κόμμα. Αποκηρύσω, είπε, το ναζιστικό χαιρετισμό και όσους τον κάνουν. Και όπου το βλέπω αυτό κατά τη διάρκεια εκδηλώσεών μας, τους κυνηγάω και τους εξηγώ ότι αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Μακάρι. Εννοεί και για τον κύριο Μιχαλολιάκο προφανώς ότι του το είπε αυτό, όταν χαιρέταγε τις Θερμοπύλες και έλεγε αυτά τα χέρια είναι καθαρά, έτσι. Είναι φανερό ότι τέτοιες γελοιότητες συνέβαιναν στο παρελθόν. Αλλά... Και συμβαίνουν και τώρα. Ναι, μπορεί όμως ένας άνθρωπος. Ο κύριος Παπάς προσερχόμενος στη Γαδά χαιρέτησε ναζιστικά. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά. Ασφάλως, δεν το λέω για εσάς, κύριε Τεταφυλόπουλε, εννοείται. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς φαίνεται ότι κουβαλάει την αφέλεια αυτή και την ανοησία των παιδικών του χρόνων να φωτογραφίζεται με σβάστικες, αγγελωτούς σταυρούς και ναζιστικούς χαιρετισμούς, αλλά είναι ένα μόρφωμα, όπως είναι ένα μόρφωμα και δική σας ψηφοφόρη στο ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους θα τους δείτε να λακάνε εύκολα προς τη Χρυσή Αυγή, διότι. Όσοι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν τη φιλοσοφία και τις θέσεις του αρχηγού του κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής. Να το συζητήσουμε όπως, αυτό σε χωριστή ενότητα. Όπως γνωρίζετε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα του 3% και ξαφνικά έγινε ένα κόμμα του 22-23%. Επομένως, δεν μπορείτε να έχετε την απέτηση να είστε σίγουροι γιατί. Τι είδους οπαδούς κουβαλάτε. Καμία απέτηση δεν έχουμε, είμαστε σίγουροι όμως για τις θέσεις μας, τις πεπιθήσεις μας, έτσι περιφρουρείτε περισσότερο τις θέσεις. Τα δημοκρατικά μας ιδεώδη, την ειρηνική μας αντίληψη. Να σας ρωτήσω, ο κύριος Κασιδιάρης το τατουάζ με τα ναζιστικά σύμβολα που είχε στο χέρι, το έχει βγάλει. Ο κύριος Κασιδιάρης έβγαλε το σήμα και μου το έδειξε και όντως δεν είναι η σβάστικα του Χίτλερ, είναι το σήμα του Σλίμαν, είναι ακριβώς αντίθετα. Ο αγγελωτός σταυρός και το εξήγησα ότι... Είναι αυτό που λέμε άλλαξε ο Μανολιός, αυτό είναι. Όχι, με ρωτάτε τι έχει στο χέρι. Πρέπει να σας πω ότι έχει το σύμβολο του Σλίμαν από την Τρία και όχι τον αγγελωτό σταυρό. Αν ήθελε να κάνει τον αγγελωτό θα τον έκανε κανονικά. Δηλαδή δεξιόστροφο, όχι αριστερόστροφο. Μάλιστα. Αλλά πέραν αυτού το εξήγησα ότι επικοινωνιακά δεν θα έκανα ποτέ το σήμα, θα βάζα τατού στο χέρι μου το σήμα του Σλίμαν, γιατί θα παρέπεμπε περισσότερο στο Χίτλερ και λιγότερο στον Τροϊκό Πόλεμο. Αυτό του εξήγησα. Αυτά είναι, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη. Όλα αυτά είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δηλώσεις εν ώψη της διαδικασίας άρσης ασυλίας. Και γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός για να πιστέψω τόσο εύκολα κύριε το Βγόντια, περιεχόμενο. Θα σας πίστευα, εάν όλος αυτός ο εσμός του ΠΑΣΟΚ που ψήφιζα εγώ και εσείς κάποτε, συνελάμβανε τους λοποδίτες της Χρυσής Αυγής όταν τραυμάτιζαν αυτό το παιδί έξω από με τον Ανδρουτσόπουλο, έξω από την Ευελπίδα, τον ξάπλωναν στο χώμα
και ξαφνικά οι αρχές, η αστυνομία σας, οι μυστικές σας υπηρεσίες τον άφηναν ελεύθερο να κυκλοφορεί στους δρόμους, συνελήφθη όταν οικειοθελώς ο ίδιος παρουσιάστηκε στην αστυνομία και το κάνετε τώρα μόλις είδατε τα ποσοστά τους. Εάν δεν σας ενοχλούσαν τα ποσοστά, δεν λέω για σας το ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα τους συνελάμβανε ποτέ. Εάν δεν τον ενοχλούσαν τα ποσοστά που έχουν σήμερα οι Χρυσαυγίτες. Αυτό με ενοχλεί πολύ περισσότερο. Εγώ θα σας πω κάτι. Η όλη η ιστορία πήρε μεγάλη στροφή πότε, όταν χύθηκε το αίμα αυτού του ιδιόμορφου μουσικού και ποιητή του Φίσα, ο οποίος με το αίμα του βοήθησε την ελληνική κοινή γνώμη, ένα μεγάλο κομμάτι της, να δει ποιος είναι ο αληθινός χαρακτήρας της Χρυσής Αυγής. Σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο, σε αυτό εδώ το στούντιο που βλέπετε, ήταν δύο φορές ο Φίσας εδώ μέσα με το γιο μου και με τον Θοδωρή, τον Ψή, τον τραγουδιστή, τον hip-hop, σε μια εκπομπή που είχαν. Αυτό το παιδί έρχονταν εδώ πέρα με τον Θοδωρή Μαρούση, ήταν ένα αρνί ο Φίσας. Δεν ήταν ούτε τσαμπουκάς, δεν ήταν ούτε μάγκας. Λοιπόν, όμως... Αυτό είναι βέβαιο ότι ήταν η προσωπικότητα. Όμως, με την ίδια λογική, έπρεπε να συλλάβουν για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κουμί την Κανελοπούλου και άλλες 15 δολοφονίες. Έπρεπε να συλλάβουν και τους πασοκτζίδες για όσα έγιναν επί των ημερών τους και όσα άτομα σκότωσε η αστυνομία στους δρόμους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Με συγχωρείτε. Είμαι βέβαιος ότι είστε αρκετά έξυπνος συνομιλητής. Δεν είναι, είναι συμψηφισμός αυτός. Θέλω να πω ότι δεν συλλαμβάνει το πολιτικό σύστημα το ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει δικαιοσύνη. Με την ίδια λογική λέω. Υπάρχει δικαιοσύνη. Με την ίδια λογική λέω. Όχι, εγώ είπα κάτι διαφορετικό. Πώς ξέρετε εσείς, δεν μου λέτε. Αυτό ήταν ένα γεγονός. Ξέρετε τι με στενοχωρεί. Υποκρισία. Όταν, αν διαβάσετε τη δικογραφία, επειδή είστε δικηγόρος και επειδή έχετε πει ότι διαβάζετε τις δικογραφίες τη συγκεκριμένη, την δικαιολογείτε λόγω του ύψους και του μεγέθους των δικαστών, οι Χρυσαυγίτες, ακούστε λίγο, οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας και οι οικογένειές τους συνεννοούνται μεταξύ τους από το τηλέφωνο και λένε τι έγινε και του λέει ο ένας τον άλλον διάβασε τη ζούγκλα γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι έχει συμβεί. Έτσι πάνε οι συνεννοημένοι μιας οργάνωσης εγκληματικής διαβάζοντας το Zoogle.gr για να εκτελέσουν έναν άνθρωπο. Κοίταξε, αγαπητέ Μάκη, θα σου άλλο πω ένα αλήθεια, ιστορικό δεδομένο. Αν άλλο η προπαγάνδα όχι. Και άλλα, εντάξει, άλλα τα πολιτικά θα παιχνίδια. Θα μου επιτρέψει ένα ιστορικό δεδομένο. Και ο Χίτλερ στις πρώτες φάσεις και οι ναζιστές στις πρώτες φάσεις ανόδου τους αντιμετωπίστηκαν από το πολύ εκλεπτισμένο γερμανικό πολιτικό σύστημα ως γραφική. Αντιλαμβάνουμε ότι πολλά από αυτά τα φαινόμενα που μας έχουν εντυπωσιάζει, πολλά βρίσκονται στο χώρο της γραφικότητας, αλλά είναι βέβαιο ότι όταν αυτά αποκτήσουν momentum, τότε θεωρώ αστειότητα να συγκρίνεται η φοβερή Γερμανία του Χίτλερ με την παρέα του Μιχαλολιάκου. Θεωρώ πω, ότι καρικατούρα είναι η δική μας ακροδεξία σε σχέση με τη Βαϊμάρη και με το Χίτλερ. Όχι, μια στιγμή. Αυτές οι συγκρίσεις. Όχι, ναι, εσείς δεν ήσταν ιστόροι το άτομο. Όχι, αυτοί που τα κάνουν λέω, αυτά και τα λένε όμως δεν ξέρουν, όχι, δεν έχουν διαβάσει ιστορία. Επιμένω στο εξής, ότι βεβαίως ένας πολιτικός σχηματισμός που διακηρύσει και μεταφέρει μέρος από ακραίες ιστορίες που κίνονται έξω από το ένα δημοκρατικό σύστημα, έξω από ένα δημοκρατικό πολίτευμα, στις πρώτες φάσεις όταν είναι πολύ λίγοι είναι γραφικοί. Μα οι άνθρωποι όμως ήταν τόσο χάβαλοι που ούτε σε παρακαλούν... ναζιστικό κόμμα δεν είχαν γραφτεί. Αυτό όμως, ήταν οι άνθρωποι. Μου επιτρέπετε, διακόπτε λίγο. Όταν, όχι, όχι, εγώ επιμένω στο εξής, ότι βεβαίως όταν είναι μικρά τα ποσοστά τους, είναι γραφικοί ως ακίνδυνοι. Αν όμως αυτές τις δημοσκοπικές επιδόσεις τις μεταφέρουμε σε εκλογικά αποτελέσματα, τότε είναι πολύ επικίνδυνο. Ποιος δημιούργησε το περιβάλλον για να πάρει το ποσοστό αυτό, το διψήφιο δημοσκοπικό. Ακριβώς. Αυτό είναι, αυτό είναι μια μεγάλη πάρα ιστορία. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Ποιος δημιούργησε το περιβάλλον Ακούστε. Αυτό. Αυτή είναι μια αναγωγή που θα μπορούμε να την κάνουμε μετά, αφού δούμε ποσοστά, αφού δούμε ερωτήματα, αφού αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί αντιδρά με τέτοιο τρόπο το εκλογικό σώμα. Ακούστε, εγώ δεν κάνω συμψηφισμούς. Ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπινες ζωές, όταν πρόκειται για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όταν πρόκειται για την ανθρώπινη ελευθερία. Όμως,
Αυτά πρέπει να τα πούμε, να ακουστούν δημοσίως. Όταν αφαιρούνται ζωές με κυβερνήσεις δημοκρατικές και τεράστια ευθύνη των ηθινόντων, διότι τον μπάτσο σου ξέρεις πότε τον μαζεύεις και πότε τον αφήνεις ελεύθερο, πότε του επιτρέπεις να ανοίγει κεφάλια στο πεζοδρόμιο για τη διάρκεια διαδηλώσεων και πότε του στερείς αυτό το δικαίωμα και κάθεται Παναγία και δεν ούτε σκοτώνει ούτε πυροβολεί. Δηλαδή τι θα πούμε για αυτό το παιδάκι που σήκωσε ο άλλος στα εξάρχεια το πιστόλι και το εκτέλεσε ψυχρό. Ήτανε η Χρυσή Αυγή στη μέση, ήτανε ο αστυνομικός μιας δημοκρατικής κυβέρνησης που σήκωσε το όπλο και το έκανε. Φταίει ο ηγέτης γι' αυτό. Έχει ευθύνη για σας. Όχι. Γιατί εγώ αν ήμουν ηγέτης, ακούστε. Δεν είπα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω. Δεν είπα ότι εγώ σε όλες τις πράξεις που επιχειρούν τα μέλη της Χρυσής Αυγής, ηθικός αυτουργός είναι ο εκάστοτε αρχηγός. Δεν είπα ότι είπατε τέτοιο πράγμα. Δεν είπα αλλά με τρομάζει η αφέλεια ορισμένων και πολιτικών και, του συναφιού τους που βγαίνουν και λένε η ευθύνη του Μιχαλολιάκου. Καταρχάς, πού ξέρεις αν ο Μιχαλολιάκος ήξερε ότι ένα καθήκη από την έτσι, γιατί έτσι τον χαρακτηρίζω, και κάθαρμα τον χαρακτήρισε και ο Καζιδιάρης στην εκπομπή μου αυτόν τον τύπο. Πού το ξέρεις αν ήξερε τι έκανε. Αλλού είναι οι ευθύνες των χρυσαυγητών. Όταν εσύ, κύριε, βγαίνεις και χτυπάς τον πάγκο και κλωτσάς τον πάγκο του ανθρώπου, όταν βγαίνεις και τραυματίζεις τον Πακιστανό επειδή έχει σκούρο δέρμα και είναι μετανάστης στη χώρα σου, όταν βγαίνεις και κάνεις αυτούς τσαμπουκάδες με διάφορους μπρατσωμένους τύπους και είσαι, και είσαι ο μπροστάρης και είσαι ο πολιτικός, αυτό στην κοινωνία επιταχύνεται και επαναλαμβάνεται επί χίλια. Εκεί είσαι ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία, για το έγκλημα, για το ό,τι συμβεί. Νομίζω αυτό... αυτή τη διάκριση που κάνετε, εγώ την αποδέχομαι. Κανένας δεν τη του διάκριση. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτουργός, όχι με την ποινική του όρου. Όχι όμως. Εννοείται. Το να πας σε 7.30 το πρωί, να συλλάβεις την ηγετική ομάδα, μετά να κρατάς 3, να μολάς 2, να παίζετε αυτό το θέατρο, να περιμένουν όλοι, όπως έγινε το Σαντάμ Χουσέιν και τα χημικά όπλα, να εμφανιστούν τα οπλοστάσια και μεγάλες αποδείξεις, να περνάει τόσο καιρός να μην βγαίνει καμία απόδειξη για να βγαίνουν όλοι οι γνωστοί σας φίλοι και ποινικολόγοι και να μου λένε «Μα και η δικογραφία είναι έως και γελία». Αυτό λένε οι δικηγόροι, οι σοβαροί δικηγόροι που έχουν δει τη δικογραφία. Γιατί να μην το πω δημόσια, δηλαδή πιο έντιμο είναι να κάνουμε την πάπια και να λέμε ότι θέλουν κάποιοι εκδότες, κάποιοι καναλάρχες και κάποιοι κύριοι. Όχι. Όχι κύριε, εγώ δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά. Πάω στη λαϊκή αγορά και ας με κυνηγάνε και χρυσαυγίτες να πουλάω πατάτες. Αλλά να πουλάω απάτη και ψέματα από την τηλεόραση δεν μπορώ να το κάνω. Είναι πολύ απλό. Και να τα αποτελέσματα, θα τα δείτε τα αποτελέσματα τώρα. Γιατί τα αποτελέσματα είναι πολύ δυσάρεστα. Και ξέρετε κάτι, φέρουν ευθύνη για το προπατορικό αμάρτημα, για την αύξηση των ποσοστών αυτού του κόμματος. Αλλά φέρουν και τεράστια ευθύνη γιατί τώρα πάνε να το κάνουν μπετοναρμέ αυτό το κόμμα. Και να πηγαίνει όλος ο κόσμος να ψηφίζει εκεί, γιατί ξέρετε τι εκλαμβάνει ο Έλληνας πολίτης. Ότι κοίταξε, σε έχω πάρει χαμπάρι, ξέρετε πώς δουλεύει η συνωμοτικότητα στον Έλληνα. Σε έχω πάρει χαμπάρι, θες να με φέρεις πάλι πίσω στο Μαντρί με τρόπο εκβιαστικό, δεν θα έρθω μες στο Μαντρί. Αυτό καταφέραν. Πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια ο κόσμος πλέον δεν κοροϊδεύεται από κανέναν. Ο κόσμος ξύπνησε και δεν κοροϊδεύεται. Θέλουν να τον πάρουν τον κόσμο μαζί τους, να του πούν αλήθειες καθαρά και ίσια πράγματα. Όποιος του πει την αλήθεια, τον πιστεύει. Δεν κοροϊδεύεται πια ο κόσμος. Η αλήθεια είναι υποκειμενική υπόθεση, δυστυχώς. Και επειδή είμαστε άνθρωποι, άλλη είναι η αλήθεια του ΣΥΡΙΖΑ, άλλη είναι η αλήθεια του Χρυσαυγίτη, άλλη είναι η αλήθεια της Νέας Δημοκρατίας, άλλη του ΛΑΟΣ, άλλη του ΠΑΣΟΚ, άλλη του ΚΚΕ. Λοιπόν, εδώ αριστερά κόμματα και μεταξύ τους δεν μπορούν να τα βρουν. Τώρα μπαίνετε σε φιλοσοφικό επίπεδο συζήτηση. Όχι, δεν είναι φιλοσοφικό αυτό. Όχι, όχι, που δεν λέω για εσάς, δεν λέω για εσάς και τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Ένα πράγμα θέλω να πω. Διότι υπάρχει και μια πραγματικότητα. Δηλαδή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε. Εγώ θέλω να σας πω ότι ο ελληνικός λαός είναι λαός πανέξυπνος. Όχι, όχι, κάτι άλλο είπε η κυρία Κλατσάτου, ένα λεπτό. Και δεν κοροϊδεύεται δεν άλλο. Δεν εννοώ την αλήθεια σαν αλήθεια. Αλλά την αλήθεια που αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης. Ακούστε, ο κάθε άνθρωπος ακούει διαφορετικά και βλέπει διαφορετικά τα χρώματα, τους ήχους. Λέτε στο μυαλό του η αλήθεια να είναι συγκεκριμένη για τον κάθε άνθρωπο. Δεν είπα να κάνουμε το άσπρο μαύρο, αλλά δυστυχώς
είναι λίγο υποκειμενική η αλήθεια του κάθε κόμματος, του κάθε ψηφοφόρου, του κάθε ανθρώπου. Σίγουρα, αλλά όπως μπορείς να βλέπεις την Ακρόπολη και να τη βλέπεις από 50 διαφορετικές γωνίες, έτσι και η αλήθεια είναι σαν την Ακρόπολη. Okay. Είναι εκεί, φαίνεται. Δεν μπορεί να λες ότι έχουμε success story και να σου έχουν ξεφύγει όλα τα δημοσιονομικά μεγέθη. Πάμε. Δεν είναι αλήθεια, αυτό είναι παραμύθι. Ωραία. Αυτό θέλω να πω. Το λέτε εσείς το. Ναι, ναι, εμείς το λέμε. Το λέει ο προϋπολογισμός. Μια το καταγγέλλε το μνημόνιο, μια το συγκεκριμενοποίησατε τώρα. Καλά, ο κύριος κύριε Κρατσάτου, περιμένετε λίγο. Θα ζητήσετε δανεικά ή θα κάνετε διαπραγμάτευση για νέα δανεική σύμβαση για να κάνετε προσλήψεις. Ο κύριος Τσίπρας έχει εξελιχθεί σε δεύτερο Γιώργο Παπανδρέου πάντως. Μου κάνετε λίγο τη χάρη να πάμε στους πίνακες. Εσείς κυβερνάτε το Πασόκ πάντως, όχι εμείς. Τι είπατε? Με το Πασόκ κυβερνάτε εσείς, όχι εμείς. Αναγκαστικά. Τι θα πει αναγκαστικά? Κύριε Κρατσάτου, παρακαλώ. Κύριε Ζώη. Θα ήθελα, επειδή εγώ θα ήθελα να μείνω στο αντικείμενο της σημερινής σας έρευνας και εκπομπής, να κάνω ένα σχόλιο για αυτόν τον πρώτο πίνακα. Θεωρώ ότι ο διαχωρισμός που επιχειρήσατε μεταξύ της λογικής και του συναισθήματος με τα οποία ο Έλληνας επεξεργάζεται αυτά που συμβαίνουν γύρω του και αναλόγως τοποθετείται, φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα πάρα πολύ καθαρά. Και θέλω να επισημάνω ότι ακόμα και αν εμείς δεν πρέπει να κάνουμε συμψηφισμούς και να τοποθετούμαστε ισοπεδωτικά, πολλές φορές τους συμψηφισμούς τους κάνει ο ελληνικός λαός και με έναν τρόπο εντελώς αφοριστικό. Κοιτάξτε, αυτό το όχι το 43% πιστεύετε ότι έχει να κάνει με την πεποίθηση των Ελλήνων την ώρα που θέλει να μην χρηματοδοτούνται τα κόμματα. Την πεποίθηση των Ελλήνων να χρηματοδοτεί τη Χρυσή Αυγή. Στην πραγματικότητα, ξέρετε τι λένε αυτό το 43% των Ελλήνων? Είμαι πεπισμένος. Ότι δεν μπορεί να κόβει τη χρηματοδότηση ενός κόμματος για το οποίο ακόμα δεν υπάρχει δικαστική απόφαση. Έτσι. Σε ποιον κανονισμό και σε ποιον νόμο υπακούει μια τέτοια λογική, την ώρα που αφήνει ατιμόρυτα οικονομικά εγκλήματα για τα οποία υπήρχαν δεσμεύσεις πολιτικής ηγεσίας όλο το προηγούμενο διάστημα. Αν η ερώτηση ο ελληνικός ήταν λαός, αναστολή για όλα τα κόμματα, ο ελληνικός, 100% ο ελληνικός, θα έχει προσθέσει. Ναι, έτσι, έτσι. Αλλά την ίδια ώρα λέει, κοιτάξτε, όχι, 43%. Πιστεύετε ότι είναι υπέρ του όχι της χρηματοδότησης, ειδικά για τη Χρυσή Αυγή? Είναι η αίσθηση του δικαίου. Έρχεται ο ελληνικός λαός και συμψηφίζει και λέει, κυνηγάτε ένα κόμμα για το οποίο ακόμα δεν υπάρχει θέση της δικαιοσύνης, τελεσία δικαιοριστική, με έναν τρόπο πολιτικό, την ίδια ώρα που νιώθει ο Έλληνας ότι γίνονται πλάτες σε ένα άλλο μέρος του πολιτικού συστήματος. Και αυτό είναι το τραγικό. Δηλαδή, η διαχείριση της Χρυσής Αυγής μέσα σε καθεστώς πανικού και θα μου επιτρέψετε να πω και βλακείας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, επέτρεψε περαιτέρω να ταυτιστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού που νιώθει σήμερα απελπισία, αδιέξοδα, χωρίς προοπτική, με τους ηθικούς, με την ευρεία του όρου έννοια, όχι την νομική του όρου έννοια, αυτούργους των υποθέσεων ΦΥΣΕ και μια σειρά άλλων υποθέσεων. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της έρευνας σύντομα κοντά σας. Ορθώς λοιπόν παρατηρήσατε, να δω τον πίνακα σας παρακαλώ, τον πίνακα 7 εκεί που ήμασταν, να παραμείνουμε, ότι εάν το ερώτημα ήταν να σταματήσει η χρηματοδότηση των κομμάτων, τότε θα είχαμε ένα ποσοστό της τάξης του 90%. 100, δηλαδή μόνο οι... Μόνο οι 300, δεν ξέρω. Όχι 300. Εντάξει, βολεμένοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι 300. Υπάρχουν ανάμεσα στους 300 σοβαροί άνθρωποι. Το λέω μόνο για έναν από αυτούς, για το Γλέζο, το Μανώλη. Λοιπόν, αυτός μην τον βάζετε, όπως και πολλοί άλλοι που είναι σαν το Μανώλη Γλέζο. Είτε είναι στα δεξιά, είτε είναι στα αριστερά. Έτσι, ούτε το προσωποποιώ προς το ΣΥΡΙΖΑ. Μα και η διακοπή όμως θα σήμαινε απόλυτη εξάρτηση από τα προκύματα. Όχι. Δηλαδή, γιατί... αν ρωτηθεί ο κόσμος σε θερμό, θα πει αυτό που δεν λες. Το πιστεύω, αν εξηγηθεί όμως... Δεν το πιστεύω, διότι το λαμόγιο θα τα αρπάξει ακόμα και αν του δώσει οχταπλάσιο μισθό. Εγώ δεν συμφωνήσω. Εάν ένας έχει στο αίμα του την αρπαχτή για τη μίζα, δεν πάει να του δώσει
10 φορές επάνω το μισθό του. Θα συνεχίσει να τα αρπάζει. Ένας ανέμος άνθρωπος είναι αποφασισμένος να λειτουργήσει έντιμα για το δημόσιο συμφέρον, δεν θα τα πάρει και όταν πεινάει. Δεν διαφωνώ, αλλά θα διευκολύνεις κάποια πράγματα. Έτσι υπάρχουν μανάδες που δεν κατέληξαν στην πορνεία γιατί πίναγαν και γιατί ο άντρας δεν είχε να θέλει τα προστοζήν στο σπίτι. Αφήστε αυτό. Είναι εύκολο το συμπέρασμα ότι ναι, υπάρχει κάποια σχέση για λογικούς ανθρώπους, ότι δύσκολα θα πάει στην παραβατικότητα ένας άνθρωπος παρά μόνο αν δει το παιδί του να πεινάει. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θα το κάνουν ποτέ. Λοιπόν, μην τους βάλουμε, τσουβαλιάζουμε όλους μαζί. Πάμε στον επόμενο πίνακα, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Εν ώψη των εθνικών και οικονομικών προβλημάτων της χώρας, θεωρείται καταλληλότερη μια συνεργασία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Έχει το 5,8. Μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ ΔΗΜΑΡ έχει 14,7. Είναι το μεγαλύτερο νούμερο. Αυτό στέλνει ένα μήνυμα προς την αριστερά. Ότι θα θέλαμε να είσαστε ενωμένοι ή την κέντρο αριστερά, εν πάση περιπτώσει. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ έχει 9,1. Νέα Δημοκρατία Ανεξάρτητη Έλληνες Χρυσή Αυγή έχει 5,1. Ορίστε. Αν θέλετε να μου δίνατε ένα σχόλιο, διότι δεν νομίζω ότι στέλνει στην αριστερά. Νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα στην ηγεσία του ΚΚΕ και της ΔΗΜΑΡ. Διότι εμείς αυτό το μήνυμα της ενότητας το πήραμε. Κάναμε ένα κόμμα με 10 διαφορετικές συνιστώσεις ενίο πολιτικό οργανισμό. Το ΚΚΕ και η ηγεσία της ΔΗΜΑΡ έχουν δυσκολία να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών και την αναγκαιότητα να προχωρήσουμε με αυτά που μας ενώνουν και να συζητήσουμε βαθιά και να δούμε ποια μπορούμε να λύσουμε από αυτά που μας χωρίζουν. Να, έχει ενδιαφέρον το σχόλιο σας. Πιο σημαντικό αλλά είναι το τελευταίο όμως που θα διαβάσεις. Πώς το ερμηνεύεις. Ναι. Νέα Δημοκρατία Ανεξάρτητη Έλληνες Χρυσή Αυγή 5,1, Νέα Δημοκρατία Ανεξάρτητη Έλληνες 4,6. Δεν βάλαμε το Ανεξάρτητη Έλληνες ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα το κάνουμε στην επόμενη μέτρηση. Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ 12,1 που είναι ο υπάρχον σχηματισμός. Και καμία συνεργασία το 48,6. Άρα μήπως ένα μεγάλο ποσοστό καταλαβαίνει πια ότι δεν χρειάζεται να τηρούμε ισορροπίες και θέλει μόνο κομματική κυβέρνηση. Αυτό που λέτε ακριβώς. Το μήνυμα λοιπόν που στέλνει το εκλογικό σώμα είναι ότι κύριε τέρμα οι συνεργασίες δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Δεν είναι καλό αυτό για τη δημοκρατία. Εγώ συμφωνώ πάντως. Διότι χρειάζεται η χώρα πρέπει να πηγαίνει με χίλια και εμείς αναλώνουμε χρόνο και πολιτικό χρόνο και ενέργεια στο να ικανοποιούμε μικροεγωισμούς ή μεγαλύτερους, αν θέλεις, εγωισμούς, συμφέροντα. Δεν χρειάζομαστε τηρούμε ισορροπίες. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Κύριε Βγότζα. Κοιτάξτε, για μένα όλο αυτό που βλέπουμε στον πίνακα δείχνει ότι ο ελληνικός λαός ψάχνεται. Ψάχνεται πάρα πολύ βαθιά. Και δεν βλέπει ούτε συνεργασίες, αλλά δεν βλέπει και μια άλλη προοπτική. Και αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, γιατί φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι κινούνται σαν τη λάβα. Δηλαδή το εκλογικό σώμα είναι μια κινούμενη λάβα, η οποία δεν διστάζει να πάει από το ΣΥΡΙΖΑ στη Χρυσή Αυγή, από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ. Θα δείτε τώρα σε λίγο τη μετακίνηση. Αυτή η λάβα δεν έχει προκαθορισμένη πορεία. Ακολουθεί το ανάγλυφο των πραγματικών προβλημάτων, αλλά δεν οδηγεί σε έναν προσανατολισμό σαφή και συγκεκριμένο. Υπάρχει και μία άλλη ερμηνεία, ότι τα νέα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι πολλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δεν έχει προφτάσει από το 3 ως το 23 να κάνει πιο συμπαγές το εκλογικό του σώμα σε σχέση με την ιδεολογία του. Γιατί είναι μεγάλος ο κόσμος που πήγε, μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που προσέτρεξαν στο ΣΥΡΙΖΑ, επομένως χρειάζεται μια διαπαιδαγώγηση. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα κόμματα. Ναι. Και τη Δημοκρατική Αριστερά και τους Ανεξάρτητους Έλληνες υπάρχουν πολλά νέα κόμματα. Σας κάνω μια ερώτηση διευκρινιστική. Ναι. Είναι αυθόρμητες αυτές οι απαντήσεις ή δώσατε εσείς ένα δείγμα πιθανών συνεργασιών? Δώσαμε το δείγμα, όλων. Το δείγμα. Δεν είναι αυθόρμητες, εμείς δώσαμε το δείγμα. Ναι, θέλω λοιπόν να παρατηρήσω ότι εκτός όλων των άλλων που μπορεί να συμβαίνουν, εγώ δεν αποκλείω καμία ερμηνεία, μπορεί να δει κανείς και μια άλλη ερμηνεία σε αυτό το 50% του εκλογικού σώματος, ότι μπορεί να μην καλύπτεται από το εύρος των συνεργασιών που έχετε δώσει και από τα κόμματα που
συμμετέχουν σε αυτές τις συνεργασίες. Αλλά όταν λέει καμία σε ποσοστό ναι, της τάξης του, να ναι, δούμε πάλι τον ναι, πίνακα, σας παρακαλώ. Θα μπορούσε να πει κάποια άλλη. Το καμία, το βάλατε εσείς ή μπορούσατε να βάλετε μια άλλη. Δεν ξέρω και αυτό σας ρωτάω. Μπορώ να ρωτήσω ότι... Όλα αριστερά αυτά τα βάζουμε εμείς και ο κόσμος ψηφίζει δίπλα. Δηλαδή, τους συνδυασμούς τους βάλαμε εμείς, δίπλα ο κόσμος απάντησε, οι ψηφοφόροι δηλαδή απάντησαν και το καμία... Μπορώ λοιπόν με μεγάλη δόση ευθερεσίας, ίσως επειδή με βολεύει, εκπροσωπώ ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν αποτυπώνεται. Είστε πολύ ειλικρινής, στη Νέα Μέρα δηλαδή. Έτσι, να υποθέσω ότι το καμία μπορεί να παραπέμπει και σε άλλη. Δηλαδή, δεν καλυπτόμαστε από αυτά που βλέπουμε. Δεν θα σας πω το ποσοστό, θα σας πω για ποιο λόγο. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Το δικό σας ποσοστό. Όχι, δεν αφισβητώ αυτό που λέτε. Όχι, λέει και ξέρουμε πού βρισκόμαστε εμείς. Λέει κοιτάξτε, κάτι διαφορετικό, κύριε Ζώη. Και εγώ, εμείς... κύριε Ζώη, θα μου επιτρέψετε παρακαλώ, να πάω ένα βήμα πιο πέρα. Αλλά εγώ δεν ολοκλήρωσα αυτό που θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε. Ίσα-ίσα που είναι πολύ ειλικρινής, εγώ τον ευχαριστώ γιατί είναι ειλικρινής, μετράει πολύ. Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε πού βρισκόμαστε, σε τι συνθήκες, με τι προϋποθέσεις δίνουμε τον αγώνα μας, με τι ομερτά από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, που ενώ έχουμε βουλευτές με σημαντικό ήδη κοινοβουλευτικό έργο, δεν έχουν αναφέρει μία μέρα το όνομα της Νέας Μέρας εδώ και 6 μήνες. Και προσπαθούμε εκ των ενόντων και με πολλούς σκόπους και ηρωικό, θα έλεγα, τρόπο να περάσουμε την παρουσία μας, όχι το τι λέμε και το τι προσδοκούμε. Αλλά δεν αναφέρομαι μόνο σε μένα. Λέω το εξής και στην προσπάθειά μας. Αναφέρομαι στο φάσμα των κομμάτων που πιθανώς θα μπορούσαν, αν είχαν τη δυνατότητα, το χώρο και το χρόνο να εξηγήσουν στους Έλληνες τι λένε, να κάλυπταν ένα κομμάτι αυτού που λέτε εσείς ως καμία ή, θα έλεγα εγώ, άλλη συνέντευξη. Ένα σχόλιο παρακαλώ, πάνω στον πίνακα. Ναι. Πάντως, εάν μετρήσουμε, εάν αθροίσουμε τα ποσοστά που συγκεντρώνονται στην πλευρά των συνεργασιών, προκύπτει ένα 51,4%. Ναι, αλλά δεν είναι σε μία συνεργασία. Είναι δεν σε... είναι σε μία, αλλά δύο, θέλουν τις συνεργασίες. 5-6 συνεργασίες. Δεν διαφωνώ σε αυτό το οποίο μου λέτε, θα αλλά τους δίνετε την επιλογή του να συνεργαστείτε με κάποιον, με τον οποιονδήποτε, με οποιονδήποτε συνδυασμό. Ναι, αλλά αν σκεφτείτε, και από την άλλη υπάρχει το καμία. Αν σκεφτείτε όμως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, το όχι η πιο απίθανη συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΔΙΜΑΡ, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι σχεδόν ρητορικό και το ερώτημα και η απάντηση που δίδεται. Δηλαδή, δεν ξέρω, τα κόμματα κύριε, δεν αφουγκράζονται πάντοτε την επιθυμία του εκλογικού σώματος, ούτε καν τις εντολές που του δίνει. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός έχει δώσει στους πολιτικούς ένα μήνυμα πολύ σοβαρό. Ακούστε κάτι. Εάν θέλουμε να κοροϊδεύουμε την κοινωνία, μπορούμε να κάνουμε 3 ώρες εκπομπή και να κοροϊδεύουμε. Ο ιταλικός λαός, όταν αισθάνθηκε ότι τον εμπέζουν, ψήφισε την. Ποιο, Μπέπε Γκρίλο, είναι σοβαρή υπόθεση. Ψήφισε την Τσιτσολίνα. Α, εσείς θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Ψήφισε μία πορνοστάρ και την έχωσε μέσα. Στις επόμενες εκλογές, αφού είχε μπει ο Ντι Πιέτρο, είχαν φύγει εξόριστη πολιτική του Κοπάναγαν, άλλοι στη φυλακή, άλλοι στην εξορία. Στις επόμενες εκλογές έφερε τη λέγκα τη φασιστική του Βορρά. Την ανέδειξε. Και αν αναγκάστηκαν και παρέλυσε το σύμπαν, νέα κόμματα, ελιές, στραγάλια, πιστίκια, πορτοκάλια, δεν τους έπεισαν και ψήφισαν έναν τύπο ο οποίος ήταν ο φαρσέρ στην Πολόνια του 72 όταν ήμουν εγώ και μου τηλεφώνησαν φίλοι, σπουδαίοι, σημαντικοί άνθρωποι από την παρέα, από τη συντροφιά του μεγάλου Λούτσο Ντάλα και του Φραντσέσκου Γκουτσίνη και μου λέγανε, ρε εσύ, τον θυμάσαι τον γελοτοπιό που τραγούδαγε και έλεγε ότι το. Τραγούδαγε ένα τραγουδάκι, το κάτι έκανε πιπί και κάτι τέτοια και έβγαινε συναυλίες και έκανε κάτι παρλάτες. Και είναι δεύτερο κόμμα, λέει, στην Ιταλία, να τρελαθούμε. Ψήφισαν τον Μπέπε Γκρίλο. Στην Ιταλία έχουν μια ροπή στον κροτέσκο πάντως. Κοιτάξτε, ψήφισαν τον Μπέπε Γκρίλο γιατί τους έστειλαν άλλο ένα μήνυμα ότι από το θέατρο που παίζετε εσείς. Το παρασκηνιακό, προτιμούμε το αυθεντικό. Πρέπει να παραδεχθούμε, κύριε Δανταφυλόπουλο, ότι αυτό το ιστορικό, την ιστορική περίοδο που έχουμε ονομάσει μεταπολίτευση, με τους συγκεκριμένους πολιτικούς σχηματισμούς, αυτή η περίοδος τελείωσε. Τελείωσε στο 10. Και από το 10 αρχίζουν οι μεγάλες αναζητήσεις. Ποιος θα εκφράσει το νέο πολιτικό πρόσωπο αυτής της νέας περίοδου είναι ακόμα διευκρίνιστο. Αυτό νομίζω αποδεικνύει η τελευταία
Σωστό. Η τελευταία απάντηση που έχετε και έχει πάρει το 48,6. Να ρωτήσω το Χαράλαμπο Παπα-Νικολάου τι γνώμη έχει γι' αυτά. Εγώ θα συμφωνήσω ότι ο κόσμος δεν ξέρει, δεν ξέρει τι θα κάνει. Κάποτε εγώ θυμάμαι όταν υπήρχε ο δικοματισμός ότι ξέραμε όλοι ότι υπήρχε ένα 10% που μεταφερόταν είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε στη Νέα Δημοκρατία. Για να δώσει κυβέρνηση. Τώρα μιλάμε για ένα άλλο πράγμα, ένας άλλος κόσμος τώρα είναι. Βεβαίως. Ένα άλλο πράγμα. Αυτό που λέτε εσείς ότι μπορεί να φύγει από τη Χρυσή Αυγή και να φτάσει μέχρι την άκρα αριστερά. Θα το δείτε αυτό δεν σε υπάρχει, λίγο. Δεν υπάρχει πλέον ιδεολογία. Τα έχει χάσει ο κόσμος. Θα το δείτε αυτό σε λίγο. Ο επόμενος πίνακας έχει πολλή κουβέντα. Και πάμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικός. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίζατε εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές? Τις φορολογικές ελαφρύνσεις 23%. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ άμεσο. Αφορά την τσέπη του ψηφοφόρου και δίνει 23%. Την οικονομική ανάταση χώρας 18%. Την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 10%. Οπτική σου λέει. Τις διώξεις καταχραστών δημοσίου χρήματος 41%. Η ψήφος είναι εκδίκηση σήμερα. Εάν αυτό το δικαιοσύνη, μήνυμα... Δικαιοσύνη, δεν εκδίκηση. Τιμωρία. Δικαιοσύνη. Αυτό λέω. Με θυμώ όμως πολύ. Δηλαδή είναι βεντέτα. Επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη, γίνεται τιμωρία και εκδηλώνεται σε κόμματα ακριβώς, που λένε θα καθαρίσουμε εμείς. Εάν λοιπόν. Ορίστε. Είναι απόλυτα λογικό ο κόσμος να είναι θυμωμένος. Σωστά. Εάν όμως το μήνυμα δεν το πάρουν ότι έχουμε να κάνουμε με εκλογική βεντέτα πλέον. Μα είναι δυνατόν να μην το έχουν πάρει το μήνυμα ότι έχουμε να κάνουμε με εκλογική βεντέτα? Θα το δείτε γιατί είναι δυνατόν σε λίγο. Λοιπόν. Οι διώξεις καταχραστών δημοσίου χρήματος 41%. Και υπάρχει και ένας άλλος πίνακας, ο οποίος δείχνει και την ποιοτική διαφορά ανάμεσα στους ψηφοφόρους των δύο μεγάλων κομμάτων σήμερα, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Και είναι ο επόμενος πίνακας, ο οποίος στο με ποιο κριτήριο θα ψηφίζατε, για την ανακούφιση μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν 27,8%. Οι νεοδημοκράτες 21,2%. Για την οικονομική ανάταση της χώρας με θυσίες, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνονται στο 8,1% και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στο 19,9%. Για την εσπεσμένη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, 15,8% είναι ο Δημοκράτης, 7,9% ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για διώξεις των καταχραστών του δημοσίου χρήματος υπερθεματίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, 43,9% και 35,2% η Νέα Δημοκρατία. Ένα και σχόλιο, το ένα σχόλιο που επιτρέπεις, Μάκη. Ναι. Ότι τα δύο στα οποία υπερέχουν, ας το πούμε, σε ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία στη μέση, δηλαδή η οικονομική ανάταση της χώρας με θυσίες και εσπεσμένη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, δείχνουν, αν θέλεις, και μια πιο υπεύθυνη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με βάθος χρόνου. Με την ουσιαστική αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος. Αυτό εννοώ. Έτσι. Απλά αυτό. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε και με ένα σχόλιο. Βεβαίως. Εγώ νομίζω καταρχήν ότι το ερώτημα πρέπει να είναι η απάντηση και τα τέσσερα. Διότι είναι το ένα χτισμένο πάνω στο άλλο. Είναι το γεγονός ότι δεν γίνανε διώξεις των καταχραστών του δημοσίου χρήματος. Άρα δεν μπορεί να έχουμε ανακούφιση μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων. Έχουν, γιατί είναι τριγωνάκι. Γίνει, αλλά όχι όσο σε Ευρώπη. Ναι, έχουν γίνει. Είναι ο κ. Παγιωργόπουλος στη φυλακή. Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και άλλοι. Εντάξει, τώρα είναι ο κ. Στοχαντζόπουλος. Αν αθωωθεί μεθαύριο, τι θα κάνετε, δηλαδή, τι θα λέτε? Κοιτάξτε, εμείς δεν παρεμβαίνουμε στο έργο τη δικαιοσύνη. Τι το λέτε αυτό, δηλαδή, σε αυτόν τον τρόπο? Όχι, το λέω σε ένα παράδειγμα. Γιατί μπορώ να σας αναφέρω άλλο. Υπερθεματίζω. Να μου αναφέρω. Διάφορους. Εγώ υπερθεματίζω. Δεν είναι σωστό. Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν διάφορα τσακάλια της αριστεράς, τα οποία έχουν περάσει από τις φυλακές, αφού έχουν περάσει να από άλλα πούμε, κόμματα. Λοιπόν. Να τα πούμε και να τα δούμε όλα. Έχουν γίνει, λοιπόν, για να δούμε στο ουσιαστικό, έχουν γίνει διώξεις, αλλά όχι όσες έπρεπε. Και δυστυχώς υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα νομικό. Και ποιο είναι αυτό? Ο νόμος περί Αθηνής Υπουργών. Ο οποίος δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Και γι' αυτό, ξέρετε, για τον Άκη Τσοχατζόπουλο, χρειάστηκε να
να γίνει αυτή η ωφέληση. Να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο νόμος, υπάρχει τώρα αυτό, θα συζητήσουμε. Δεν θα συζητήσουμε. Λοιπόν, ποιος ψήφισε το νόμο που περιεχθεί στην Ευρωβουλευτική. Το ψήφισε, ήταν του Βενιζέλου. Και λοιπόν. Του Βενιζέλου, ήταν πρόεδρο τη κυβερνήσεω. Και να τον καταργήσουμε τώρα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είστε νομικό, δεν ξέρω το γνωστό. Όχι, βιολόγο είμαι. Ωραία, λοιπόν. Αλλά με εξαντλήσει η πολιτική σα άποψη. Σα σέβομαι σαν νομικό. Μα δεν καταλάβατε. Μα δεν αφουκούσατε, θέλω να πω. Λέω ότι δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Το γνωρίζω αυτό. Εφόσον δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ και για πολιτική τοποθέτηση όμως. Γι' αυτό θα σας πει και ο κύριος Βγότσας, που είναι εμπειρότερος σε μου, ότι τους πάνε με τι, με το ξέπλυμα, με την ιδιοποίηση, την νομοποίηση πόρων από εγκληματική δραστηριότητα. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Βλέποντας αυτές τις επιδόσεις, δεν θα σχολιάσω αν είναι καλές ή κακές. Με ανησυχεί τι. Όταν το πρόβλημα της χώρας είναι η ανάπτυξη, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι και η καθαρότητα του δημόσιου βίου. Όταν αυτή τη στιγμή γύρω μας γίνονται κατακλυσμιαίες μεταβολές, όταν η Τουρκία κερδίζει το στόχο της ανάπτυξης και έχει αποδειχθεί με τη σημερινά ιστορικά δεδομένα, να τελειώσω τη σκέψη μου, ότι οι χώρες που επιβιώνουν έχουν πρώτα και πάνω απ' όλα επιβιώσει οικονομικά, τότε ανησυχώ αν αυτό εκφράζει πλήρως τον ελληνικό λαό. Πρέπει να το συζητήσουμε. Υπάρχει τρόπος να γίνει ανάπτυξη, αλλά δεν γίνεται ανάπτυξη. Υπάρχει τρόπος να γίνει ανάπτυξη, εγώ δεν αλλά θεωρώ όχι κάθε έτσι όπως τι. Την κάνουμε. Κοιτάξτε, την ανάπτυξη. Δεν σημαίνει ότι κάθε οικονομική δραστηριότητα συνιστά ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα και γι' αυτά δεν συζητάμε. Ο καθένας χρησιμοποιεί τη λέξη ανάπτυξη. Να ακούσουμε λίγο και την άλλη πλευρά. Ναι, βεβαίως. Να πάω λίγο στο δάσκαλο. Ε? Ο δάσκαλος θα μας πει περισσότερα. Για εμένα με εκπλήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ακούω ανθρώπους απέναντί μου να λένε από τη μία ότι το περιβάλλον ευνοεί στο όταν ανεβαίνουν κόμματα όπως είναι η Χρυσή Αυγή, που σημαίνει δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο κατευθύνονται προς τα εκεί, ανάλογα με το πώς είναι σήμερα οι καταστάσεις. Και από την άλλη, ακούω να λένε ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει πια και δεν μπορούμε να τον κάνουμε ό,τι θέλει. Εμένα αυτό, σαν πολίτη, με προσβάλλει. Και μάλιστα, σαν ένα πολίτη που ετοιμάζει μια καινούργια γενιά να βγει στην πολιτεία. Να βγει δηλαδή στην κοινωνία. Να είναι δραστήρια, να είναι παραγωγική. Να τους εμπνεύσω το όνειρο. Εγώ γράφω βιβλία για παιδιά που έχουν να κάνουν με αθλητισμό και με αξία ζωής και με το όνειρο. Πώς λοιπόν σε αυτή τη σημερινή κατάσταση εγώ μπορώ να μιλήσω για το όνειρο? Σε ένα σχολείο στο Μενίδη, το οποίο είναι 6 χιλιόμετρα από την Αθήνα και πέρσι το χειμώνα δεν είχαμε θέρμανση. Σε ένα σχολείο που φέτος δεν λειτουργεί το ολοήμερο του σχολείου, παρότι ακούμε από παντού τα ολοήμερα λειτουργούν. Όχι, δεν ισχύει, είναι ένα ψέμα αυτό το πράγμα. Δεν λειτουργεί. Και με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και με προσβάλλει περισσότερο γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ότι μπορεί να βγάζει στην επιφάνεια κόμματα ή μορφώματα σαν τη Χρυσή Αυγή, επειδή ακριβώς είναι τσαντισμένος με το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Μα δώσαμε αγώνα για αυτό το πολιτικό σύστημα, για να έχουμε αυτή τη δημοκρατία. Πόσο θυμωμένος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται να έχει στην εξουσία ανθρώπους που μπορεί να πλακώνουν μειονότητες στο ξύλο επειδή δεν τους αρέσει το χρώμα τους, δεν τους αρέσει ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή οτιδήποτε άλλο. Πόσο μπορούμε να ανεχτούμε ανθρώπους οι οποίοι πλακώσαν στο ξύλο γυναίκα, βουλευτή και δεν αντέδρασε κανένας σε αυτό το πράγμα επειδή δεν κατατέθηκε μία μήνυση? Μα θα έπρεπε να κατατεθεί μήνυση για αυτό το πράγμα. Και εγώ σήμερα που αντιμετωπίζω τα μύρια όσα οικονομικά προβλήματα θα πρέπει να χρηματοδοτήσω και αυτά τα κόμματα. Αυτό εμένα προσωπικά με προβληματίζει πάρα πολύ. Εμένα, κύριε Τριανταφυλλόπουλο, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι δεν βλέπω κανέναν, και μάλλον ευθύνεται το γεγονός ότι ψηφίσανε αρκετοί της ηλικίας μου, ας πούμε, πολύ λίγοι, πολύ λίγο ποσοστό από τον προηγούμενο πίνακα που είδα. Δεν θέλει κανένας την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, δηλαδή δεν κυνηγάει κανένας την ανάπτυξη. Και αυτό μένα μου δίνει το συμπέρασμα ότι ακόμα προσπαθεί ο ένας να φάει τον άλλον. Αυτό θέλω δηλαδή να συζητήθει λίγο. Εάν δείτε τι ψήφισε η ηλικία 18-25, θα εκπλαγείτε. Ευτυχώς που ήταν λιγότεροι. Ναι. Αλλά σταθμίζεται αυτό στο δείγμα και έτσι ισορροπεί. Κύριε Παπα-Νικολάου. Με αυτό που μου έκανε εντύπωση, με βάση στο μυαλό μου τις δύο οικονομικές θεωρίες. Και βλέπω στην απάντηση στο πρώτο που λέει ανακούφιση μέσω φορολογικών ελαφρύσεων. Και βλέπω το εντελώς ανάποδο. Δηλαδή, πλέον αυτό που είπαμε πριν, ότι οι ιδεολογίες έχουν πάει περίπατο. Ποιος είναι φορολογική ελάφρυση? Η μία οικονομική θεωρία. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει μικρότερο ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι το εντελώς αντίθετο. Πρέπει να είναι τελείως αντίθετο. Δηλαδή πλέον. Στην παρατήρηση. Δηλαδή βλέπεις ανάποδα πράγματα. Ο κόσμος πάει και ψηφίζει. Δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσει. Μπορεί αύριο να ψηφίσει αυτό και μεθαύριο να ψηφίσει το εντελώς αντίθετο. Εδώ πέρα δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον ιδεολογίες. Ναι, ας πούμε στο ερώτημα οικονομική ανάταση της χώρας με θυσίες θα περίμενε στους αριστερούς να υπερέχουν. Αλλά υπερέχουν οι νεοδημοκράτες. Ίσως γιατί η αριστερά έχει καλλιεργήσει την παροχολογία. Δηλαδή ότι μαζί το κράτος, δίνοντας επιδόματα, δίνοντας. Ίσως ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας να έχει καταλάβει ότι αυτό δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί ίσως να συνεχίσει. Γιατί η αριστερά έχει βαρεθεί να θυσιάζεται για αυτόν τον τόπο. Καλά τώρα, τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν έχει σκοτωθεί και στις θυσίες. Μάλλον έχει στελεχώσει τους μηχανισμούς διαμπλοκής. Μάλιστα. Όπως πάνε πολύ καλά. Κύριε Γκράμμη, συγχωρείτε, εμένα με εντυπωσίασε ο πολύ καλός λόγος του κυρίου Μιχαλόπουλου. Τα μαγαζιά των Ταβατζίδων. Για πείτε μου ένα. Για πείτε μου μια περίπτωση. Να σου πει ο Μάκης που είναι συνάδελφος. Ο κύριος Λαγός, ας πούμε, που έκανε αυτή τη δουλειά, ήταν στην αριστερά. Να σας πει ποιο. Να σας πει ότι δεν υπήρχε μαγαζί Ταβατζή χωρίς αριστερό ή πρώην αριστερό ανακυκλωμένο. Ποιο αριστερό ή πρώην αριστερό. Πείτε συγκεκριμένα μια περίπτωση. Εγώ σας είπα προηγουμένως και με καταγγείλατε ότι παρεμβαίνω στο έργο της δικαιοσύνης. Δύο κραυγαλές περιπτώσεις και τον κύριο Τσοχατζόπουλο είπα. Είπα και τον κύριο Τσοχατζόπουλο όμως. Εσείς δεν έχετε πει μια περίπτωση. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Πετάτε λάσπη στον ανεμιστήρα. Όχι, δεν ξέρω. Ποια λάσπη. Ότι κάθε μαγαζί είχε ένα προστάτη από την αριστερά. Τα συγκροτήματα του Μπόμπολα, το Δόλο, όλα αυτά τι είχαν, που ήταν στελεχωμένα. Ήταν από δεξιούς στελεχωμένα. Μα εννοείται κύριε Γκρανιδιώτη, κάθε μέρα εγώ που πηγαίνω στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ βλέπω τον κύριο Μπόμπολα, τον κύριο Ψυχάρη. Ξέρετε πολύ καλά τι λέω τώρα. Τον κύριο Αλαφούζο, αυτούς βλέπω καθημερινά. Ήσασταν μια μήτρα η οποία παρήγαγε στελέχη για τη διαμπλοκή. Αυτό κάνατε. Όπως γιατί είναι η αντίληψή σας. Η αντίληψή σας. Η αντίληψή σας. Για ασθενούς συνεργάτες του κυρίου Πρωθυπουργού. Εντάξει. Τι εντάξει, επειδή καταλαβαίνόμαστε κιόλας. Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού δεν είναι συνεργάτες διαπλοκής. Εγώ έχω πει στην απέναντι. Είναι συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Πάμε στο απέναντι τώρα, λέει στην κουβέντα. Ακόμα και στον Σαμαρά δώσατε. Τον κύριο Λαζαρίδη. Δώσατε. Ναι, συνεργάτες διαπλοκής είναι. Επομένως, καλά σας τα χώνει. Πότε δεν δούλεψε για διαπλοκή. Ο Χρήσανος, επειδή είναι φίλος μου, είστε μήτρα της εξουσίας και της διαπλοκής. Λοιπόν, δεν έχετε και πολλούς τέτοιους. Κύριε Κρανιδιώτη, δεν θέλω να. Πάτε στο σπίτι του κυρίου Λαζαρίδη να δείτε πώς ζει ο κύριος Λαζαρίδης και αν είναι προϊόν διαπλοκής. Δεν είπα αυτό. Εσείς έχετε πάει στο σπίτι από την αριστερά. Εγώ δεν κατηγόρησα όποιον προέρχεται από την αριστερά. Μα πετάτε κουβέντες στα καλά καθούμενα και ονόματα. Κάνε μου τη χάρη, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω γιατί οι πίνακες καίνε και έχουν κουβέντα τώρα. Ακούστε, η πρόθεση ψήφου κρατήθηκε από τη ζούγκλα γιατί θα επαναλάβουμε την διαδικτυακή ψηφοφορία. Πρώτον, επειδή δεν μας αρέσουν τα σενάρια συνωμοσίας τα οποία κυκλοφορούν στο ίντερνετ ότι ο Τριαφυλόπουλος έβγαλε τη Χρυσή Αυγή πρώτη και διάφορα τέτοια. Δεύτερον, δεν μας αρέσει το εργαλείο μας να γίνει μηχανισμός αναμόχλευσης παθών και θεωριών ανυπόστατων. Δεν μας αρέσει να γίνει προϊόν πολιτικής εκμετάλλευσης. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αν την ερχόμενη εβδομάδα αυτό το αποτέλεσμα παγιώνεται, εάν δηλαδή δεν είναι μια στιγμία έκρηξη λόγω των γεγονότων, των ειδήσεων, των προβλημάτων, των ελλειμμάτων, του χρέους, του κενού, των 2,5 δις, του πιθανού κουρέματος και όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στην ειδησιογραφία και τότε θα παρουσιάσουμε και τις δύο τιμές. Όμως οι πίνακες που ακολουθούν έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εμείς σας είπαμε ευθύς εξ αρχής ότι ξαφνικά η Χρυσή Αυγή, η οποία σε εμάς φιγουράριζε τρίτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από τα δύο πρώτα, βρέθηκε στην κορυφή. Αυτό αποτελεί είδηση και είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό σε σχέση με το προηγούμενο που ο καθένας θα ήθελε να το ερμηνεύσει. Εμείς προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε με τα επιστημονικά εργαλεία μιας σπουδαίας ομάδας που αναλύει την ψηφοφορία, χωρίς να βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα. Αυτός είναι ο λόγος που κρατάμε το συγκεκριμένο πίνακα, που όλους θα σας ενδιέφερε να τον δείτε, αλλά σας υπόσχομαι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα δείτε δύο πίνακες μαζί. Ωστόσο, περιμένετε να δείτε τώρα τους επόμενους πόσο σημαντική είναι και θα καταλάβετε ότι το μήνυμα έχει σταλεί. Δεν ξέρουμε αν το έχουν παραλάβει εκείνοι που θα έπρεπε να το παραλάβουν και να το αναλύσουν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
να μην σας δώσουμε σήμερα την πρόθεση ψήφου, αλλά θα τα δείτε όλα. Γιατί οι πίνακες που ακολουθούν, ευχαριστώ κύριε σκηνοθέτα μου, οι πίνακες που ακολουθούν έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε αυτό τον, την περιβόητη ερώτηση που έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, που συνήθως είναι ο κανένας, να δούμε τον πίνακα, ο κανένας έχει 42,3%. Ο κύριος Σαμαράς παραμένει πρώτος, 19,2. Ο κύριος Τσίπρας 14,5 δεύτερος. Κοιτάξτε που έχει φτάσει ο Μιχαλολιάκος, ο οποίος δεν ανιχνευόταν ως καταλληλότερος πρωθυπουργός. Ήταν δηλαδή κάπου μεταξύ 0,7, 1, 10,1. Του κάνανε αρκετή διαφήμιση όμως τελευταία. Κοιτάξτε που έχει φτάσει ο Μιχαλολιάκος, λέω. Και όσο είναι μέσα στο κελί, θα αυξάνει το νούμερό του απλώς. Ξέρεις που λέει, εσύ κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει. Αυτό είναι. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος 3,6, 2,8 ο Βενιζέλος, 2,2 ο Κουτσούμπας, 0,7 ο Κουβέλης και ο κανένας είναι τροπεούχος. Είναι 42,3. Τι είναι αυτό το 42,3 που θεωρεί κανέναν, τον κανένα ισχυρότερο, όταν εγώ σας έδωσα τα νούμερα και σας λέω. Αυτό το δείγμα στις τελευταίες εκλογές ψήφισε 21,5 Νέα Δημοκρατία, 27,1 ΣΥΡΙΖΑ, 9,3 ΠΑΣΟΚ, 12% Ανεξάρτητους Έλληνες, Χρυσή Αυγή 8,4, Δημοκρατική Αριστερά 4,3, ΚΚΕ 3, άλλο 5,6, Άκυρο Λευκό 0,8, δεν ψήφισα 5,6, δεν απαντώ 2,5. Προσέξτε, δεν έχουν βγει τα λευκά και τα άκυρα που ανεβάζουν τα ποσοστά των κομμάτων στην εκατοστία σύνθεση. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Είναι δηλαδή ένα πολύ ζυγισμένο δείγμα, το οποίο... Ναι, κύριε συνάδελφε. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό και οι προηγούμενες κάρτες, το 48 πριν που είδαμε ότι δεν θέλει καμία συνεργασία, είναι αυτό που είπε ο κύριος Γότζας, ότι ψάχνεται ο κόσμος, δεν ξέρει τι να ψηφίσει ο κόσμος, η τράπουλα ανακατεύεται, δεν είναι πλέον κατευθυνόμενος, ούτε επηρεάζεται όπως επηρεαζόταν από τα μίντια, τα γνωστά που ξέραμε κατεστημένα, τα παπαγαλάκια. Ο κόσμος ενημερώνεται από το διαδίκτυο πολύ περισσότερο από ό,τι πλέον από την τηλεόραση, τουλάχιστον οι ηλικίες από 50 και κάτω, μην πω από 60 και κάτω. Και όπως καταλαβαίνετε, η τράπουλα ανακατεύεται από την αρχή. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό και φαίνεται όχι μόνο σε αυτή τη δημοσκόπηση, αλλά και σε άλλες δημοσκοπήσεις, έστω αν είναι και συγκεκαλυμμένο αυτό. Η τράπουλα ανακατεύεται, ο κόσμος ψάχνεται και όπως είπε και ο κύριος Γότζας, σύντομα θα έχουμε εκπλήξεις. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Εσείς τι πιστεύετε? Κύριε Δαφυλόπουλε, χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή όλα αυτά και είμαι ανήσυχος. Γιατί δεν είδα κάτι να λεχθεί για την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Κάποια θέση, κάποια τοποθέτηση. Να τοποθετηθώ εγώ για την ανάπτυξη της χώρας. Σιγά-σιγά, ένα λεπτό. Ναι. Τώρα βλέπουμε τους πίνακες. Αν πάμε στην τοποθέτηση για την ανάπτυξη, χαθήκαμε. Είναι ένας μάνατζερ, έτσι, είναι διευθύνων σύμβουλος στο Μευτήριο ΡΕΑ. Ανισχύει για την ανάπτυξη και είναι φυσιολογικό ένας μάνατζερ να ανισχύει για την ανάπτυξη. Και ποιος δεν ανησυχεί. Ναι, βεβαίως. Αλλά όμως εδώ, αυτά που συμβαίνουν εδώ, δεν είναι άσχετα με το ότι συμβαίνει στον τόπο. Το ότι ο κόσμος συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο, είπε κάτι ο πρόεδρος Νέας Ημέρας νωρίτερα, ότι υπάρχει λογική και το συναίσθημα. Όπως γνωρίζετε, αυτή είναι η πλατωνική θεωρία. Εάν από τη λογική λείπει το συναίσθημα, συμβαίνουν τρομερά πράγματα και αν από το συναίσθημα λείπει η λογική, τότε επίσης βλέπουμε αστείες εικόνες. Ας πούμε, αν πας σε λαϊκή γειτονιά και δεις πώς ολοφύρεται μια γυναίκα γιατί συνέβη κάτι τραγικό, γιατί εκεί υπερέχει το συναίσθημα της λογικής. Σε αντίθεση, μια γυναίκα μορφωμένη, η οποία μπορεί να συγκρατηθεί και να μην δώσει τόσο πολύ, έτσι να δείξει τουλάχιστον. Αν υπάρχει τόσο συνέστημα, γιατί δεν βγαίνει αυτός ο κόσμος στους δρόμους? Εγώ είμαι υπέρ του συναισθήματος και όχι της λογικής. Όχι, γιατί... λέω, γιατί δεν βγαίνει στους δρόμους, γιατί δεν γεμίζει. Να το ψάξετε, γιατί 400 χρόνια έμεινε αυτός ο κόσμος. Αυτό μια εμπειρία. Όχι, να σας απαντήσω λίγο. Γιατί δεν ρωτάτε, ποιος λαός θα έμεινε 400 χρόνια κάτω από τους Τούρκους? Καλά, δεν είναι έτσι.
Κάναμε πολλές επαναστάσεις, μην το λες αυτό. Ποιος λαός θα μείνει από κάτω. Τώρα μπορεί να μην βγαίνει, γιατί μπορεί να μην πείθω ότι υπάρχει εναλλακτική. Γιατί εμείς λέμε ότι οι σουλιώτες πήδαγαν, αλλά μόνο οι σουλιώτες πήδαγαν από το βράχο στο Σούλι. Ανοίγεις ένα μεγάλο θέμα. Ιστορικά είναι ένα κρυβέσαμε. Μπορώ να περιγράψω μια εμπειρία. Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν Βάσκοι δεν θα το δεχόντουσαν. Αν ήταν Ιταλοί, θα ήταν όλοι στα Πυρηναία. Υποτιμάς έναν από τους γενναιότερους λαούς στον κόσμο που είναι ο λαός σου, έτσι. Τι, 400 χρόνια. Πολύ μεγάλη. Πολύ, γιατί ήταν ποτέ. Δεν έχει 400 χρόνια γιατί τον Τούρκο. Ότι είχε προηγηθεί μια δεν τον υποτιμώ καθόλου. Αλλά προχθές. Τέλος πάντων. Με συγχωρείτε, αλλά θέλω τώρα να. Θα με αναγκάσετε να βάλω το βίντεο με τον Κασιδιάρη που του είπα ότι νομίζω ότι η φάτσα σου και η φάτσα μου στα σύνορα του Βελγίου θα περνούσαν ως ευρωπαϊκές φάλτσες. Γιατί μου λέει τι θα με παίρναγα. Του λέω τουλάχιστον για Ινδική ράτσα ή Πακιστανική ή κάτι τέτοιο. Καλά το και μου λέει αποκλείεται για τη σπούδα σας στο Βελγίο. Ρε τι μου λες τώρα, του λέω. Η φάτσα σου και η φάτσα μου θα περνάγαμε εμείς ως βορειοευρωπαίοι στα σύνορα. Με συγχωρείτε πολύ. Καλά, δεν υπάρχει και κάτι άλλο πιο σημαντικό. Υπάρχει ότι ο όρος Μπαχτσίση, Ρουσφέτη και Χαράτσι που μας πέφτει σήμερα αυτό, είναι τουρκικής προέλευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ισχύουν ακόμα και το Μπαχτσίση και το Ρουσφέτη και το Χαράτσι. Αυτό δεν παλέμουν, μας έπαιρνε και μας κυνηγάει για πάντα. Εγώ δεν αμφισβήτησα την επαναστατικότητα των Ελλήνων ούτε την όρεξή τους για ελευθερία. Αλλά το πόσο αλλοιώθηκε αυτός ο λαός 400 χρόνια και μέσα στο γονίδιό του μπήκαν όλα αυτά τα πράγματα. Και χίλια συγγνώμη, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν αλλοιώθηκε. Χίλια συγγνώμη. Είναι άλλες σχετίες, αλλά είναι άλλη κουβέντα. Χίλια συγγνώμη. Αν δεν αλλάξουμε εμείς οι Έλληνες, θα αλλάξει εμείς ο λαός. Θα αλλάξει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία εμείς, θα αλλάξει κάτι. Αλλάξτε την, εσείς πώς την αλλάξουμε. Κοιτάξτε, οι μεγάλες αλλαγές θέλουν μεγάλους ηγέτες. Κοιτάξτε, αυτή συναδέλφισσα, οι μεγάλες αλλαγές θέλουν και μεγάλους ηγέτες. Μην ξεχνάμε, η Ελλάδα το 1896 υπέστη δεινή ήττα και έφτασε και στην χρεοκοπία και το 13 χρόνια μετά μεγαλούργησε, γιατί βρέθηκαν οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και βρέθηκε και ένας μεγάλος ηγέτης. Θέλω να πω ότι εγώ δεν αποδέχομαι τη μυρολατρία ότι ο λαός μας... Ναι, ο λαός μας έχει δεχθεί κακές επιρροές από την Ανατολή. Δεν ήταν μόνο οι Οθωμανοί, ήταν και άλλες επιρροές. Αλλά ταυτόχρονα πάλευε για νέες δημοκρατικές ιδέες και τώρα για θα σας τις πω εγώ τις δημοκρατικές ιδέες που πάλευε. Για να καταλάβω κι εγώ για την κακή μας τη μοίρα σήμερα φταίει ότι πριν από 200 χρόνια ήμασταν υπό Οθωμανική κατοχή. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή τώρα εντάξει. Όχι, με συγχωρείτε. Γιατί υπονοείτε ότι είπα τέτοιο πράγμα. Να σου πω. Όχι, να μοιάζει. Ένα λεπτό επί προσωπικού τώρα. Να σας πω. Εγώ είπα κάτι άλλο. Μας φταίμε μονίμως οι ξένοι, δεν φταίμε εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή δεν φταίει ο Σαμαράς, δεν φταίει ο Βενιζέλος, δεν φταίει κάτι κακή που ήρθαν από την Ανατολή. Θα προτιμούσα από το Πασόκ. Ένα λεπτό κύριε Βγότζα. Όχι, μια στιγμή δεν κάνω μια παρατήρηση. Όχι, μου παρατήρηση κάνω ξέχωρη, διότι υπάρχει μια φιλολογία στην Ελλάδα ότι για αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα φταίνει οι κακοί Ευρωπαίοι, το κακό δούνου του, οι κακοί Γερμανοί κτλ. Αυτή είναι η μία πλευρά. Αυτά υποστηρίζει ο πολιτικός σας χώρος. Κάνετε λάθος. Ότι για όλα αυτά φταίνε κάποιοι κακοί ξένοι. Φταίνε αυτά. Παρακαλώ, κύριε Βγότζα. Φταίει όμως ένα άθλιο πολιτικό σύστημα που για δεκαετίες μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Στο πολιτικό σύστημα αυτό όμως. Παρακαλώ, κύριε. Θα μου επιτρέψετε και εμένα μετά. Βέβαια, σα επιτρέψω. Θα ήταν προτιμότερο από το ΣΟΚ να πάρετε μόνο του ψηφοφόρου, αν πάρετε και την νοοτροπία. Διότι αυτά τα πολιτικά αντικά, μα γιατί μου λέτε, βεβαίως γιατί υπάρχει, γιατί υπάρχει, γιατί το Χαράτσι, τον Μπαχτσίση και το Ρουσφέτη υπάρχει στο αίμα του Έλληνα. Λοιπόν, θέλετε να φωνάξουμε 100 αριστερούς εδώ να μας βγάλουν λόγο δικούς μας αριστερούς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαι αριστερός και το λέω δημόσια. Ακούστε με, Κώστος, ακούστε με λίγο. Σας ακούω. Έχω 10 φίλους. Μόλις κάτσουμε στο τραπέζι να φάμε, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι το δίκαιο, αυτό πρέπει να το πληρώσουμε, δεν πρέπει να πάρουμε... Μόλις έρχεται η ώρα να πληρώσουν και να βγάλουν μισή δραχμή από την τσέπη, αρχίζουν και ανατρέπουν το οποίο όλο, γιατί έρχεται η ώρα να βάλουν το χέρι στην τσέπη τους. Δεν είναι έτσι όμως. Ναι, όμως είναι και η αδικία των φόρων. Δεν είναι μόνο ότι έχουν να πληρώσουν, διότι αν υπήρχε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, εάν αισθανόντουσαν ότι αν δώσεις ένα ευρώ
στον κρατικό κοινωνικό κουμπαρά θα σου γυρίσει πίσω. Εάν δεν φοβόντουσαν ότι θα τα φάνε τα λαμόγια, θα συμπεριφερόταν και αυτό ο λαός διαφορετικά. Απάντηση, σας παρακαλώ πολύ. Εάν δείτε τον Καραγκιόζη του Σπαθάρη, όλη η προσπάθεια του Καραγκιόζη είναι να μην πληρώσει τον Πασά τους φόρους. Διότι από τότε ο κουβαλάει το γονίδιο ότι, ότι κάνουν οι σημερινοί πασάδες. Ό,τι έκανε παιδεία, υγεία, ότι κάνουν οι σημερινοί πασάδες. Δηλαδή, ο Σουηδός ο οποίος τα πληρώνει, τι έχει στο αίμα του. Βλέπει ανταποδοτικότητα. Δεν βλέπει να τα παίρνει η Proton Bank, να τα βγάζει σε offshore, να τα πάει, να τα τώρα συμφωνούμε ότι οι εξουσίες. Δεν λέμε για να διαφωνήσουμε. Μέχρι σήμερα οι εξουσίες συμπεριφέρθηκαν ως πασάδες οι πολιτικές εξουσίες. Εντάξει. Επειδή. Όχι, όχι. Σας παρακαλώ πολύ γιατί θα χάσω. Αλλά δεν σχολιάζουμε τις εξουσίες. Σας παρακαλώ. Να με φορολογήσετε, πιάστε με. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, να σχολιάζουμε όσοι θέλουν τουλάχιστον τις κάρτες. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Ο επόμενος πίνακας είναι πολύ σημαντικός. Γιατί. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Εγώ δεν σας τρώω τον χρόνο. Συγγνώμη, μιλώντας για την ιστορία της Ελλάδος. Παρακαλώ, κύριε Ζωή. Το θεωρώ πολύ, είναι πολύ ωραία συζήτηση, αλλά να μείνουμε σε αυτά. Γιατί αυτά είναι τα μηνύματα που μας στέλνουν. Κοιτάξτε κάτι. Εάν ο ένας στους δύο Έλληνες λέει ότι δεν ικανοποιείται από το πολιτικό προσωπικό που είναι, έχει μπροστά του για να τον κυβερνήσει, αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Ότι πρέπει να αναζητηθεί επιτέλους με ποιους Έλληνες θα πάμε στην επόμενη μέρα. Με ποια ηγεσία. Η ηγεσία είναι προφανές ότι δεν καλύπτει τον ένα στους δύο Έλληνες. Και εάν στη θέση του κανένα κάνατε, επιχειρούσατε, αυτό είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, να βρείτε 2-3 ονόματα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, εσείς μπορείτε να τα σταθμίσετε και να τα προσφέρετε εναλλακτικά, μπορεί να καταγράφετε και άλλη έκκληση, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Γιατί είναι... τότε μπορεί να βλέπατε το 19,2 που έχει ο κύριος Σαμαράς, το 14,5 που έχει ο κύριος Τσίπρας, το 10 που έχει ο κύριος Μιχαλολιάκος, να πέφτουν ακόμα περισσότερο. Ωραία. Υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Ένα μικρό σχόλιο και επειδή δεν το σχολίασα αυτό το πίνακα. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι γενικά δύσπιστος στα ερωτήματα αυτής της φύσης, γιατί τα έχουμε δει στο παρελθόν και πολλοί δημοφιλέστατοι πρωθυπουργοί σήμερα δεν τους θυμόμαστε. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πολιτικές ηγεσίες όλων των κομμάτων, ανεξάρτητα από τις σωστές μικροπροσταφαιρέσεις, έχουν απέναντί τους τον μισό ελληνικό λαό. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά. Και δεν τον εμπνέουν. Δεν τον εμπνέουν. Και αν δεν εμπνεύσει δεν τον εμπνέουν. Αυτό είναι πραγματικό. Πώς θα αναλυφθεί εθνική προσπάθεια. Πώς θα αναλυφθεί δηλαδή μια προσπάθεια να πας και να αντιμετωπίσεις τις μεγάλες προσπάθειες. Κύριε Ζωή, να δούμε τον επόμενο πίνακα και να το πείτε. Αν μου υποσχεθείτε ότι θα ξεκινήσω πρώτος. Ναι, πρώτος θα ξεκινήσω. Το δικαιούται, είναι και ο νεότερος. Ο επόμενος πίνακας, επίσης, είναι μια πρωτιά. Αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο. Για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, με μεγάλη διαφορά, είναι πρώτο. 47,8. Με τη Νέα Δημοκρατία 31%. Το ΠΑΣΟΚ 1,3, τους Ανεξάρτητους 0,2, προσέξτε τη Χρυσή Αυγή 6,1, 0,2 το ΚΚΕ, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 13,4. Είναι σταθμισμένο το δείγμα, το διαβάζετε. Αυτό είναι καλό. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι περνάει ένα συγκεκριμένο συνέστημα, μια συγκεκριμένη πεποίθηση που έχει εντυπωθεί στη συνείδηση του ψηφοφόρου και για πρώτη φορά εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα στην εντύπωση που έχουν οι ψηφοφόροι ότι... Περί πρωτιάς όμως, απλής πρωτιάς. Περί πρωτιάς. Θα δείτε γιατί έχει άλλο πίνακα στη συνέχεια που εξηγεί περισσότερα. Θέλετε να πείτε εσείς κάτι τώρα που σας αφορά άμεσα εδώ το θέμα. Ο νεαρός Θεσσαλονίκης. Όχι, ένα λεπτό. Τον παλαιότερο δίπλα μου να με προστατεύει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι υπάρχει επειδή μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση στο εξής. Εκεί που δεν υπάρχει απάντηση κανένας, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που υπάρχει απάντηση κανένας, υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει, το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Άμα θέλει να σου πει, δεν ικανοποιείται, αυτό θα απαντήσει. Είναι διαφορετικό το δεν απαντώ από το κανένας. Εκεί λοιπόν που υπάρχει ο κανένας αθρίζει 50%. Δεν μπορείς να βάλεις κανένα, δεν θα σύμφωνη, είναι σύμφωνη, πρώτο, σύμφωνη. Να πω το σχόλιο για να δούμε αν έχω δίκιο. Μπορεί να έχω άδικο. Δεν σου λέει όμως. Φαίνεται λοιπόν ότι ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον το ΣΥΡΙΖΑ, τον έχει στο μικροσκόπιο και περιμένει από μας περισσότερα.
να γίνουμε πιο πιστικοί, να γίνουμε πιο προγραμματικοί, να γίνουμε πιο επεξεργασμένοι και μας παρακολουθεί με επιφύλαξη. Δεν το λέω επειδή βγήκε σε αυτή την κάρτα το κόμμα το δικό μου να είναι πρώτο, ενώ του κυρίου Κρανιδιώτη να είναι δεύτερο κτλ. Αλλά καθημερινά που περπατάω στην Αθήνα, αισθάνομαι ότι ο κόσμος περιμένει και θέλει να συμβάλλει ώστε να δημιουργηθεί με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία αλλαγής. Αυτό λοιπόν βάζει για μας τα καθήκοντα και τον πύχη πιο ψηλά, ώστε να κάνουμε πιο καλή, πιο δυναμική αντιπολίτευση, να επεξεργαστούμε καλύτερα τις προτάσεις μας, να τις επικοινωνήσουμε τον ελληνικό λαό, που έχουμε και μια δυσκολία λόγω του συγκεκριμένου τοπίου στα μίντια και δεν αναφέρομαι προφανώς στη δική σας εκπομπή, αλλά είναι και ένα στοίχημα για τον ίδιο τον λαό να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία και αυτή την οργή, τον θυμό, να το μετατρέψει σε ποτάμι ελπίδας και με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει. Όπως αντιλαμβάνεστε πολύ εύκολα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, η φρασιολογία του ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει πλήρως στο ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80, αλλαγή, το ποτάμι το οποίο δεν γυρνά πίσω κτλ. Μια διαφορά ότι αυτοί μπορεί να το καταφέρουν, το αυτό που δεν καταφέραν. Εσείς θεωρείτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου. Λοιπόν, εσείς θεωρείτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δηλαδή πέρα από ό,τι στραβό έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχει κάνει πολλά καλά σε αυτόν τον τόπο? Νομίζω ότι ούτε κι εσείς, αλλά και κανένας άλλος δεν το θεωρεί αυτό. Τώρα απλά αυτό είναι ανέκδοτο, φαντάζομαι. Ούτε... Δεν διακόπτουμε. Για εσάς μπορεί Κρατσάτου. Να είναι ανέκδοτο. Ναι. Για πολλοί κόσμο. Δεν διακόπτουμε. Όμως, κυρία Κρατσάτου, θα χάσετε την ευκαιρία να τοποθετηθείτε αν διακόπτετε. Λοιπόν, γιατί πρέπει να δείξουμε κάποια πράγματα. Ναι. Έρχομαι και λέω λοιπόν το εξής. Ότι οι δύο πίνακες που μας δείξατε τελευταία φανερώνουν ξεκάθαρα το εξής. Ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος από το πολιτικό σύστημα. Και το πολιτικό σύστημα, ξέρετε, δεν περιλαμβάνει απλά τις ιδέες. Περιλαμβάνει συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα οποία πρόσωπα, δυστυχώς, τα τελευταία αυτά 40 χρόνια, αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης, είναι τα ίδια. Αυτοί οι οποίοι βλέπετε σήμερα να έχουν πάρει τη θέση του όποιου ΠΑΣΟΚ, είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα στο πολιτικό σύστημα και στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Απλά είχαν ένα άλλο ρόλο στο πολιτικό σύστημα. Εσείς το πήρατε το δικό σας μήνυμα ότι πρέπει να ξεκουμπιστούν από το ΠΑΣΟΚ όσοι ήταν υπουργοί και στελέχοι του ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, γιατί είναι ένα μαγαζί γωνία, πολύ μεγάλο μαγαζί, το οποίο μπορεί να επανακάμψει μόνο αν ξεκουμπιστούν αυτοί οι οποίοι ήταν πρωτοκλασάτη μέχρι χθες. Εάν δεν το πήρατε αυτό το μήνυμα, τότε θα μείνετε εκεί. Είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, εάν ο κόσμος κρίνει ότι αυτό είναι που μας αξίζει, εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να το δεχτούμε. Όχι, δεν σας ωστόσο, αξίζει. Και εγώ αυτό θεωρώ. Και εγώ αυτό θεωρώ. Ακούστε. Αλλά για να βρίσκομαι εγώ σήμερα μην εδώ... Μην προτάσετε τον κόσμο όταν το πρόβλημα το έχουν δημιουργήσει τα στελέχη σας, οι μπροστάριδές σας, όχι ο κόσμος που σας ψήφιζε. Ο κόσμος είναι εκεί και περιμένει στη γωνία να δει. Θα ξεκουμπιστούν αυτοί τους οποίους δεν θέλει να βλέπει μπροστά του και δημιούργησαν το πρόβλημα. Διότι όταν συμμετέχεις 20 χρόνια, 30 στη διακυβέρνηση ενός τόπου και τον βυθίζεις στη δυστυχία και εμφανίζεσαι ως σωτήρας, εσείς θα πηγαίνετε ποτέ σε γιατρό που σας έκοψε το ένα χέρι κατά λάθος να σας φτιάξει το άλλο χέρι? Εγώ δεν θα πήγαινα. Εγώ επειδή σε αυτόν τον κόσμο ούτε παρήχα χέρι, αλλά ούτε και τους έκοψα. Εσείς είστε πολύ νέος. Ακριβώς. Μιλάω για τα... Έχω διδαχθεί. Για την ηγεσία σας. Έχω διδαχθεί. Από αυτά τα οποία ιστορικά έχει κάνει ο χώρος μου και από τα καλά και από τα κακά. Και προσπαθώ προφανώς να κρατήσω τα καλά ως φάρο και να προσπαθήσω να τα εξελίξω και να φανούν και πάλι χρήσιμα στις νέες συνθήκες. Δεν μπορώ να δεχτώ σήμερα μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης ότι μπορεί να συνεχίσει αυτή η χώρα να κυβερνάται με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Πόσο πιο ηχηρό μπορεί να είναι το μήνυμα για ένα κόμμα που έχει 44% να έχει 4,5% και 5%? Από αυτό που σας στέλνει ο κόσμος και σας λέει, δεν γουστάρουμε ρε παιδιά αυτούς που έχετε πάνω, αλλάξτε τους αυτούς, φέρτε καινούργια πρόσωπα να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Αλλά με αυτούς δεν γουστάρουμε. 12, επειδή πήρατε 12, πόσο πήρατε, 12-28 στις τελευταίες εκλογές. Λοιπόν, ακούστε, πάμε στον επόμενο πίνακα, ο οποίος είναι φωτιά. Αλλά είναι φωτιά για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προφανώς δεν έχει πάρει το μήνυμα. Συσπήρωση. Νέα Δημοκρατία. Χάνει 25,8 από τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι το μήνυμα, κύριε. Γι' αυτό δεν δείχνω την πρόθεση ψήφου. Γιατί αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. 25,8. Λευκά Άκυρα δεν ψηφίζουν απαντώ, διευκρίνει στη ψήφο 8,5. ΣΥΡΙΖΑ 7,8.
και ανεξάρτητοι Έλληνες 6,8. Δείτε πόσο ρευστό είναι, πόσο ρευστή είναι η κατάσταση. 25,8. Πού να οφείλεται άραγε το 25,8. Τρελάθηκαν αυτοί οι οποίοι στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν με 21,5 τη Νέα Δημοκρατία και με 27,1 το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν τρελαθεί ξαφνικά και δηλώνουν Χρυσή Αυγή για να κάνουν πλάκα στη δική μας έρευνα. Αποκλείεται. Να σου απαντήσω. Κατ' ουσίαν σε εμάς το απευθύνεις, τέλος πάντων, στην πλευρά μας. Λοιπόν, θα πω το εξής. Δεν θα συζητήσω για την ακρίβεια. Αν θέλεις, θα δεχθώ ότι είναι έτσι όπως το λέτε. Έτσι, τα επιστημονικά κριτήρια, τέλος πάντων, αυτής της διαδικτυακής δημοσκόπησης. Το δέχομαι. Λοιπόν, τι είναι τιμωρητική ψήφος. Για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι έχουμε 6, 8, 10, όσο ποσοστό δίνουν οποιασδήποτε δημοσκοπήσεις ναζιστές στην Ελλάδα, έτσι είναι άνθρωποι θυμωμένοι, οργισμένοι για συγκεκριμένους λόγους. Αυτή η τιμωρητική ψήφος σε τι οφείλεται, τα οικονομικά αποτελέσματα της κρίσης και της πολιτικής που έχει ακολουθεί. Δεύτερον, οφείλεται στην ατιμωρησία. Τρίτον, οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για τους ανθρώπους που προέρχονται από το χώρο της κεντροδεξιάς στο θέμα της λάθρομετανάστευσης. Και τελευταίο, είναι αν θέλεις και το θέμα της εγκληματικότητας και τα εθνικά θέματα. Λοιπόν, η στάση απέναντι στα εθνικά θέματα ή ο εθνικός λόγος, αν θέλεις. Εάν λοιπόν αλλάξει κάτι σε αυτά, όποιο και αν είναι αυτό το ποσοστό διαρροής που υπάρχει, θα μειωθεί δραματικά. Ποιο μπορεί εάν να αλλάξει, δεν υπάρξει. Φαϊλοκαρδιά. Αν δεν υπάρξει, ποιο μπορεί να αλλάξει. Μπορεί και να αυξηθεί. Ποιο. Το ποσοστό της διαρροής. Ναι, από αυτά λέω που. Από αυτά, πολύ σωστά το αναφέρετε. Ο πολιτικός χρόνος. Κοίταξε, αγαπητέ Μάκη, ξέρεις ότι 6 μήνες ή ένας χρόνος ή 8 μήνες ή 1,5 χρόνος πότε θα γίνουν εκλογές στην πραγματική πολιτική είναι σαν 5 χρόνια. Έτσι. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Ναι, σωστά, έχει δίκιο ο Χρήστος. Θα έχουμε τις ευρωεκλογές και θα έχουμε αμέσως ένα δείγμα. Θα έχουμε αμέσως και μάλιστα εκεί, επειδή η ψήφος είναι και πιο χαλαρή, έτσι, εκεί μπορεί να δει τρελά πράγματα να γίνονται. Λοιπόν, υπάρχει παράδοση. Αυτό έχουμε δει κι άλλα. Δεν μαζεύονται. Ναι, λοιπόν. Θα τα δείτε τα τρελά. Να δει μια συμπεριφορά του κόσμου τελείως διαφορετική. Δεν μαζεύονται. Ναι, λοιπόν. Λέω λοιπόν, τι θα μπορούσε να αλλάξει. Λέμε που αυτό το αμφισβητούν όλοι, αλλά εγώ λέω ότι το πραγματικό πρωτογενές πλεονάσμα είναι πραγματική πατριωτική πράξη. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να πει ένα όχι. Δεν μπορεί να χτυπά το δεξί χέρι στο τραπέζι και με το αριστερό να σε ζητιάνω. Λέω λοιπόν. Ποιο πλεόνασμα, μην το λες εσύ τουλάχιστον αυτό. Όχι, όχι, αυτό εσύ μην το λες. Άσε να το λένε. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Άσε να το λένε στον Άρα. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Μην το λες εσύ. Λέω. Πες αυτά δεν άκουσες την πάση. Σε παρακαλώ. Λέω ότι είναι πραγματικό πατριωτικό να μιλά εσύ για πρωτογενέ πλεόνασμα. Πώ το λένε. Θέλω να πω την άποψή μου. Συντελεί σε περαιτέρω διαρροή, να το πω έτσι. Λέω λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, μην τον διακόπτω. Λέω λοιπόν. Δεν με πειράζει. Απλά για να καταλαβαίνω ο κόσμο τι λέμε. Μα είναι απλά πράγματα. Η χώρα για χρόνια, 30 χρόνια, έπρεπε. Χρειαζόταν 70 ευρώ το χρόνο για το έξοδο του κράτους και εισέπρατε 50. Έτσι. Και ήθελε και άλλα 30 για να πληρώνει τα δάνεια. Δεν μας έφταναν δύο για τα έξοδα. Λέμε λοιπόν το πρωτογενές πλέον, τι σημαίνει επιτέλους να καλύπτουμε τα έξοδα χωρίς να πληρώνουμε τόκους. Για να μπορείς λοιπόν να πεις όχι, δεν σας χρειάζομαι και αν δεν συναισθηθείτε, δεν μπορώ να συνεχίσω να σας πληρώνω. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή στην πολιτική με τη συνένεση των δανειστών μας. Όλοι συμφωνούν καταρχήν, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αμφισβητεί, ότι μία είναι πηγή χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει άλλη. Ούτε Ρώσοι, ούτε Κινέζοι, ούτε από το Σύριο, ούτε η ΕΛ, δηλαδή, ούτε δεν ξέρω κανένα. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν. Αυτό λέμε. Επειδή. Όταν λέμε. Ακούστε. Επειδή. Προσπαθώ να καταλάβω την ουσία του επιχειρήματος. Επειδή. Ποια είναι η ουσία του επιχειρήματος. Ότι όταν η κοινωνία σου καταστρέφεται την παραγωγική βάση τη χώρα. Δημιουργήστε λογιστικά. Την καταστρέψατε εσείς με τον συνδικαλισμό και με αυτά άστα τώρα. Επειδή κυβερνάει ο συνδικαλισμό. Δεν σε συμφέρει. Ωραία, αφού δεν με συμφέρει, τι κάνουμε. Συγγνώμη, κύριε Κραϊνδιώτη, ένα λεπτό. Ο Φαΐλος Κραϊνδιώτης λέει τον όρο πρωτογενές πλεόνασμα. Εάν τώρα ανοίξω τα μικρόφωνα και φωνάξω 100 πολίτες και μου απαντήσει ένα τι είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Για αυτό το εξηγώ με ένα απλό τρόπο. Ο Μανώλης, λοιπόν, ο Γλέζος, είπε κάτι πολύ ωραίο. Αυτό που το είπατε εσείς το είπε με ωραία λόγια. Κυρία, στο χωριό μου στην Άξο λέγαμε χρεοστάση. Κάνε υπομονή λοιπόν να μαζέψω λίγα χρήματα, να σου αποπληρώσω το χρέος και κόψε τους τόκους, γιατί όσο αρχίζεις και τρέχεις τους τόκους από πίσω μου, είναι σαν να με κυνηγάει ο σατανάς. Δεν μπορώ εγώ να πληρώσω αυτούς τους τόκους, να αποπληρώσω και το χρέος. Με την άει στον αέρα. Επομένως, η λογική αυτή δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό σας λέει ο σύντροφος του ΣΥΡΙΖΑ. Η ερώτησή σου ήταν, από όλα αυτά που είπα, που είναι η λόγη της τιμωρητικής ψήφου, μπορεί να γίνουν. Ποιο από αυτά είναι εφικτό. Το πρώτο θα είναι. Αποπληρωμή χρέους δεν είναι. Να τους πείσουμε να αλλάξουν, δεν είπα από αυτό.
να τους πείσουμε να αλλάξει συνταγή για έναν πολύ απλό λόγο, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά και μάλιστα εδώ. Άμα χρωστάς 1000 ευρώ είσαι κακομοίρης, άμα χρωστάς 100.000 ένα εκατομμύριο είσαι ένας οφειλέτης, άμα χρωστάς 240 δις είσαι συνέτερός τους. Και άμα χρωστάς πιο και πολλά, πρέπει να παρακαλάνε να είσαι καλά. Επενδυτής. Έτσι, πρέπει να παρακαλάνε να είσαι καλά για να μπορείς και να αποπληρώσεις. Άρα λοιπόν, αν δεν αλλάξει συνταγή που τα κάναμε όλα, κάναμε θυσίες, τα φέραμε όπου τα φέραμε τα πράγματα, κερδίσαμε χρόνο, κάναμε κατενάτσιο. Αν θέλετε να το πω και λίγο ποδοσφαιρικά, δεν βγαίνει άλλο. Η κοινωνία δεν αντέχει. Ούκ αν λάβεις παρά το μη έχοντος. Άρα λοιπόν, αν πετύχουμε λοιπόν μια υποχώρηση, μια αλλαγή της συνταγής, και αν δουν συνεχιστεί, γιατί στο θέμα της λαθρομετανάστευσης γίνεται δουλειά. Και αν δεν το πετύχουμε. Και αν δεν το πετύχουμε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που είπα. Εφόσον έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, να πούμε δεν μπορούμε να πληρώνουμε Ρουμανία. Όσο δεν αλλάζει. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο πίνακα. Μπορώ ή πρέπει να κάνουμε διάλειμμα? Μπορώ, έτσι. Θα τον δείξω σύντομα. Λοιπόν, και δείτε και τη σπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία στη τάξη 43-8, κοιτάξτε που έχει διαρροή τη μεγαλύτερη, Χρυσή Αυγή 18-1. Τιμωρητική ψήφος, δεν είπαμε. Αυτό σημαίνει ότι σε θεωρώ πιο πλέον συστημικό κόμμα και δεν είσαι εσύ που περιμένω να πάει να τιμωρήσεις όλους αυτούς λεχρίτες που κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα. Δεν είναι αυστηρά ιδεολογικά τα κριτήρια. Ακούστε, να, αυτό το λέω γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν είναι απαξιωτικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η λογική ενός κόσμου ο οποίος είναι θυμωμένος και δεν βλέπει μπροστά του. Συμμαχώ και με το διάβολο, αρχεί να τιμωρήσω τους κλέφτες. Στο ΣΥΡΙΖΑ σχέδιο Β, Αλαβάνος 1-6, Λευκό Άκυρο 15, Ανταρσία 4-9 και 3-8 είναι ανεξάρτητοι Έλληνες. Επίσης, Ανταρσία πρέπει να πω ότι παρουσιάζει μια άνοδο, γιατί πηγαίνουν προς κόμματα τα οποία μπορούν να τους υποσχεθούν κάτι διαφορετικό, πιο επιθετικό. Κλείνουμε εδώ με τους πίνακες για να πάμε. Να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε κοντά σας. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι έλαβα μια επιστολή από μια πολύ σημαντική Ελληνίδα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, μια δασκάλα του Ομήρου και του Πλάτωνα. Σας είπα επίσης ότι η γυναίκα αυτή ήταν περιζήτη της δεκαετία του 60, γιατί συνδύαζε το κάλος το φυσικό με το πνευματικό κάλος. Σας είπα πολλά. Σας είπα ότι η γυναίκα αυτή κινδύνευσε να πεθάνει από ασιτία για τα λελειμμένη και χτυπημένη από διάφορες μικροασθένειες. Τώρα μας παρακολουθεί αυτή η γυναίκα. Έγραψε μια επιστολή που δίνει το όνομά της, το τηλέφωνό της, τη διεύθυνσή της, το κινητό της τηλέφωνο, τα τηλέφωνά της όλα, τα στοιχεία της όλα και ούτε που μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντική και ποια είναι αυτή η γυναίκα. Για δείτε λοιπόν την επιστολή και κρίνετε εσείς. Πάμε. Εγώ, η Ελένη της Αλάσκας, της Ιερά Μάντρε, η επιζήσασα πτώσεως φλεγωμένου αεροπλάνου εις ξέφωτον της Καμπάλα, η βιώσασα των πόλεμων των 5 ημερών εν Ιερουσαλήμ τον Ιούνιο του 1967, ή των ωραίων Κιλιμάντζαρο, Φίτζι, Μαλαΐων, Χορτιάτη, ή της École de Louvre et Université de Paris, ή του Πανεπιστημίου Columbia in the City of New York, διδάκτορ και κάτοχος των MA, MPhil και PhD degrees. Η επί 25 έτη διδάξασα τον Όμηρον, Πλάτωνατε και Εσχύλων εις τους φοιτητάς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως μόνιμη επίκουρος καθηγήτρια. Η επί 10 έτη επιβιώσασα εις την πλατείαν Κολονακίου Ιερών Τέρας κατά τη δεκαετία του 60. Η πολλάκης αγαπήσασα και αγαπηθήσα, χορέψασα, γλεντήσασα, τραγουδήσασα, ακούσασα με πάθος μουσικήν, κλασικήν τε και λαϊκήν. Η Δύση παντρευθήσα έναν οχελή διανοούμενον πλινεραστήν της γνωστής πλατείας, η οποία ως γνωστόν ελέγχθη ότι τελέντα εστ, και ένα ζάπλουτον πλην αλκοολικών Ινδιάνα Τζόνς της Τε Αφρικής και των USA. Η ευλογηθήσα με δύο τέκνα, μίαν βρετανοποιηθήσα καριερίστα της Αθήνας και έναν ιόν, τον Οδυσσέα, με το όνομά του καθρεφτήσαντα τη ζωή μας για την απεξάρτηση του οποίου από την ηρωίνη παλέψαμε, αναπνοή με αναπνοή.
από το άσραμ του Σαϊμπάμπα των Ινδιών ως τον Οκανά του Άμστερνταμ, όπου βρήκε αρκετά τον εαυτόν του. Η εν λόγω Ελένη ηγαπήθηκε διδάχθη από περισσότερους από 20.000 φοιτητάς, οι οποίοι σκορπισμένοι από την Κρήτη ως τον Εύρο, τις γράφουν ή τις τηλεφωνούν, αποκαλώντας την πειρακτικά εξηγημένη που πάντα στάθηκε δίπλα τους. Η παραπάνω σατιροποιημένη αναδρομή, σε λίγους μόνο από τους κύκλους της ζωής μου, έγινε γιατί τι θα ήμασταν, Μάκη μου, αν την ώρα που είμαστε έτοιμοι να σπάσουμε, δεν είχαμε τη δύναμη να αυτοσαρκαστούμε. Αλλά ας έρθουμε στον σημερινό κύκλο της ζωής μου. Ελένη Πασάλογλου, ετών 74, συνταξιούχος πανεπιστημιακός δάσκαλος, με χρόνο σε σπουδές και εργασία 52 έτη. Σύνταξη 950 ευρώ, συν επικουρική 350 ευρώ που στέλνεται κατευθείαν στον Οδυσσέα. Διεύθυνση Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο, κινητό, email. Κατάσταση υγείας αθλία, εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια όλης της σπονδυλικής στήλης, με στένωση του νοτιαίου σωλήνα, ισοφαγίτιδα συνεχής μένωση στομάχου ισοφάγου ύστερα από αφαίρεση όγκου στομάχου, παλινδρομής εστροφής, υποθυρεοειδισμός, υπέρταση κτλ. Αυτά δεν με πτώουν. Διαβάζω, ακούω τις αγαπημένες μου μουσικές, ένα πρωτότυπο βιβλίο μου για τη δομή και θεματολογία της Οδύσσειας είναι υποεκτύπωση από τις εκδόσεις της Δωδώνης, ένα μυθιστόρημα νεοελληνικό, «Ονείρου Οδύσσεια» μου κρατά παρέα τα βράδια. Ως εδώ όλα είναι υποφερτά. Με έχουν φέρει σε εξαθλίωση η συσσόρευση των διακανονισμών, σε ενίκεια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, αέριο, εφορία. Ένα σωρός απλήρωτης αγωνίας. Η χαριστική βολή όμως ήρθε με εξώδικο έξωσης. Πρέπει να αφήσω αυτό το διαμέρισμα ως τις 36 του 13. Πότε ακινητοποιημένη στο κρεβάτι, πότε ουρλιάζοντας από πόνο, προσπαθώ να αμπαλάρω εκατοντάδες βιβλία, γυαλικά, ρούχα κτλ. Πολλές φορές σέρνομαι να φτάσω στο κρεβάτι μου, καθώς με σκοτώνει μια γαστρεντερίτιδα μαζί με ψήξη. Σαν φοβισμένο ζώο μένω στα σκοτεινά και με τρομάζει το κουδούνι της πόρτας ή του τηλεφώνου. Τα νεύρα μου κρατούν ακόμη, ωστόσο το όριο ελαστικότητας είναι το σημείο θράψης και ο γιατρός μου λέει ότι εκεί βρίσκομαι, χωρίς λίγα ευρώ για μια ένεση παυσίπονη. Βρήκα ένα φθηνότερο διαμέρισμα, ένα φθηνό φορτηγό. Ίσως τα καταφέρω και κάνω συμβόλαιο έως τις 28 Ιουνίου. Σβόλου 54. Ίσως ξαναρχίσω από εκεί. Είναι η 40η μετακόμισή μου στις γειτονιές του κόσμου. Η οικονομία και το σώμα μου λύγησαν. Όχι όμως το πνεύμα και η ψυχή μου. Όχι, δεν θα με συθλίψουν οι συνθήκες. Έστω και αν εξαφανίστηκαν οι φίλοι, οι εκατοντάδες αυτών που μάλωναν να είναι κοντά μου όταν ήμουν ψηλά. Όχι, η ζωή της Ελένης δεν είναι επικηρυγμένη. Έγραψα στον Δήμαρχο, ζητώντας δάνειο 500 ευρώ. Δεν μου απάντησε. 10 μέρες που τρέφομαι με ψωμί, λάδι και μπανάνες, αναζητώ το Μητροπολίτη, μήπως μπορέσω και έχω τροφή. Χρήματα για σύντηση θα έχω μόνο στα τέλη του Ιουλίου. Παίρνω δεδομένο τον όρκο σου ότι δεν θα μάθει τίποτα από τα παραπάνω η κυρία Νταϊφά. Δεν το πιστεύω ότι είμαι εγώ που γράφω ένα γράμμα τέτοιου περιεχομένου σε σένα. Έχω να επικοινωνήσω μαζί σου από τον καιρό της Natura, μολονότι ότι παρακολουθώ τις δραστηριότητές σου και βέβαια την εκπομπή σου της Δευτέρας από το κανάλι 2. Δεν θέλω να ανησυχείς για μένα. Μόλις περάσει και αυτή η μπόρα, ετοιμάζω ταξίδι. Κάποτε στην Αμερική, η γνωστή οικογένεια Reynolds ήθελε να με υιοθετήσει, να αναλάβει όλα τα έξοδα των σπουδών μου, ακόμα και να με παντρέψει με έναν από τους γιους τους ή με τον γιο του Paul Getty. Στο φως μου σου ορκίζομαι ότι δεν είναι παραμύθια και εγώ απάντησα πως μόνο Έλληνα μπορώ να ερωτευτώ και πως θα τα καταφέρω στη Νέα Υόρκη my way. Αυτοί έμειναν άναυδοι από την ανιδιοτέλειά μου ή την ιντιοτέλεια. Τώρα είμαι σε επαφή να πάω του χρόνου να διδάξω ως visiting professor σε ένα από τα πανεπιστήμια τους στο Wake Forest University of Winston-Salem, NC για 2-4 εξάμηνα. Φτάνει να επιβιώσω αυτήν τη χρονιά. Αυτά για την Ελένη του σήμερα. Ευχαριστώ για αυτή την εξομολόγηση, νιώθω ήδη καλύτερα, καθώς για μένα κέρδισες το θαυμασμό και μια ψυχική συγγένεια από την πρώτη στιγμή που είδα εκπομπή σου. Να είστε γεροί και ευτυχισμένοι, εσύ και η οικογένειά σου. Ελένη, το αυτής φιλτά το ευθυμείο χέριν, το ευδαιμονήν το φύλαγε ο Πλάτωνας μόνο για τους θεούς. Αυτονόητο ότι ζήτησα την άδειά της για να δημοσιοποιήσω αυτήν την επιστολή. Είχα και την άδειά της για τα τηλέφωνα, τα οποία τα δώσαμε από το διαδίκτυο στο Zoogla.gr και την ανακάλυψε πολλής κόσμος, γιατί δεν πίστευαν ότι αυτή η Ελένη έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Τα λέω για να μην θεωρήσει κανείς ότι παραβίασε κάποια υπόσχεσή μου στο να μην δημοσιοποιηθούν.
Και παρολίγο θα την είχαμε και την ίδια. Σήμερα μου υποσχέθηκε ότι θα δώσει μια συνέντευξη on camera σε μια συνάντησή μας στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι δεξιά η Ελένη, είναι αριστερή. Αλλά δεν την ενδιαφέρει ούτε αυτό. Είναι Ελληνίδα. Είναι η γυναίκα που αρνήθηκε το συνοικέσιο με το γιο του Πολ Γκετή. Θυμάστε τον Γκετή τον... που είχαν απαγάγει τον εγγονό του και έκοψαν τα αυτή και το έστειλαν με φάκελο. Είναι μια προσωπικότητα τεράστια αυτή η γυναίκα. Φυσικά δεν δικαιώθηκε ποτέ στην Ελλάδα, γιατί αν βγει αυτά που λέει για το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, που ζήτησε ένα δάνειο 500 ευρώ και την αγνόησαν, τον φοβερό αυτό τύπο, που, τον φοβερό δημοκράτη, και για τον Μητροπολίτη, τον Άνθιμο, που την αγνόησαν, είναι λίγο το κακό. Αν δείτε πόσο την κυνήγησε το καθηγητικό κατεστημένο αυτή τη μεγάλη Ελληνίδα. Αυτή τη μεγάλη αναλύτρια της κλασικής φιλοσοφίας μας και της γραμματείας μας. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και μετά μου λέτε ότι σας στενοχωρεί για τα 400 χρόνια σκλαβιάς που μίλησα με την Τουρκιά. Πού είναι όλοι αυτοί οι ήρωες και οι επαναστάτες που αφήνουν τις Ελλένες της Ελλάδας από εδώ και από εκεί εγκαταλελειμμένες και παρατημένες? Το συγκλονιστικό είναι ότι μόλις έβγαλα στο διαδίκτυο την ιστορία της Ελλήνης με τα τηλέφωνά της, έσπευσαν οι σπόνσορες και οι χρηματοδότες και οι φιλάνθρωποι και οι φιλέλληνες από το Λονδίνο, από τη Νέα Υόρκη, από την Αντίσα Μπέμπα, από το τέτοιο, από όλο τον πλανήτη. Γιατί το μεγαλύτερο έλλειμμα είναι της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Πόσες Ελλένες άραγε μεταξύ μας, κοντά μας, δίπλα μας, στη διπλανή πόρτα, πεθαίνουν αβοήθητες γιατί δεν έχουν μια ένεση παυσίπονη, ένα φάρμακο και ένα χέρι να τους χαϊδέψει το πρόσωπο και το κεφάλι. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι τυχαία η ύπαρξή της. Και όταν υπάρχει κάτι, οφείλεις να το αναλύσεις, να το ερμηνεύσεις, να το θεραπεύσεις. Όχι να το αφορήσεις μόνο. Αυτή είναι η μικρή μου ταπεινή άποψη από τα συμπεράσματα που βγάζω, από αυτά που βλέπω και από αυτό που σας καλώ σήμερα εδώ πέρα, συνδετημόνες σε ένα τραπέζι, να πριτανεύσει η λογική και το συνέστημα ταυτόχρονα για να βρούμε λύση. Γιατί φοβάμαι ότι εκεί που πάμε δεν υπάρχει γυρισμός και σωτηρία. Αυτά, τα λίγα, τα απλά. Λοιπόν, να σας με τη σειρά το λόγο, να αρχίσουμε από την κυρία Κρατσάτου. Λοιπόν, εγώ καταρχήν ως προς την κυρία Ελένη, έχω μιλήσει για εθελοντισμό και το ξέρετε, με τη Life Wins, που δεν έχει δεχτεί ποτέ κρατική βοήθεια, που είναι σε απόλυτη διαφάνεια. Έχουμε πολλές Ελένες, Γιώργους, που τους βοηθάμε με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων δεν είναι της παρούσης. Θέλω να πω ότι έργο έχει γίνει αυτό το χρόνο. Μεγάλο έργο δεν έχει γίνει, θα μπορούσε να έχει γίνει και μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από λόγια, έχει ανάγκη από πράξεις. Γιατί όταν ο γιος σας ή η γη σας ή οι κόρες σας ζητάνε σάντουιτς, τους δίνετε ένα σάντουιτς. Δεν τους βγάζετε ένα πείμα και τους διαβάζετε. Έτσι δεν είναι? Αυτό κάνουν οι πολιτικοί όμως. Ο κόσμος λέει πεινάω, δεν έχω να φάω και τους βγάζουν μια ομιλία. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Λοιπόν, εγώ έχω να προτείνω 2-3 πράγματα. Αν θέλουν τα ακούνε, δεν θέλουν, δεν τα ακούνε και πάλι φίλοι είμαστε. Λοιπόν, μικρότερο και πιο ευέλικτο κράτος. Τα τελευταία χρόνια έχουν κατατεθεί στο Θεό σας 150 νέοι νόμοι. 3 νόμοι κάθε 3 μέρες. Όσο πιο πολλοί νόμοι, τόσο πιο μεγάλη διαφθορά. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Περιορισμοί για το πόσους νόμους μπορεί να καταθέτει κάθε Υπουργείο. Μετά θέλουμε μανατζαρέους. Management στο δημόσιο τομέα.
επιστροφή πολλών οργανισμών και νοσοκομείων στο θεσμό των αυτοτελών ιδρυμάτων. Μετά, όχι επιδοτήσεις, επιδοτώ και τα βάζω στην τσέπη μου και τα τρώω εγώ και η οικογένειά μου και οι 10 γνωστοί μου. Να πάρει ο άλλος δάνειο, να τον κυνηγάει το δάνειο, να δουλεύει, να ξέρει ότι διαχειρίζεται ξένο χρήμα και να τα δίνει πίσω για να κάνει άμα θέλει δουλειά. Ναι ή όχι. Και εδώ έχω ένα χεράκι ωραίο που το έσπασα στην Πολιτική Επιτροπή. Και επειδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί άψογα και επειδή εγώ ήμουνα στην Πολιτική Επιτροπή και δεν ήμουνα τυχαία και ήμουνα κυρία Σελεμπριτίδου για αυτόν, όχι για μένα, γιατί εγώ κυρία Σελεμπριτίδου δεν είμαι και δεν θα γίνω ποτέ μου όσο ζω, με πήρε μένα στο γραφείο, άφησα όλους 300 απ' έξω και έμεινα εγώ γκάου. Και του λέω, τι γίνεται εδώ πέρα ακριβώς, γιατί δεν έχω καταλάβει. Μου λέει, καθίστε. Του λέω, εγώ γιατί να κάτσω οι άλλοι για την έξω, έτσι μπερδεύτηκα λίγο. Μου λέει, να φωνάξω το χειρουργό, να κάνω έτσι, να κάνω αλλιώς. Έπινε και μια φραπεδιά στο έτσι, τσέλιγκας. Και του λέω, Χριστιανέ μου, τι κάνεις. Μου λέει, καλά είμαι. Δεν κατάλαβε που πήγαινε το τι κάνεις. Του λέω, είσαι διοικητής στο νοσοκομείο και πίνεις καφέ. Και μου λέει, ναι. Και του λέω, μα σπίτι μου δεν προλαβαίνω να πιω καφέ. Διοικεί στο ΚΑΤ και αντί να ανεβοκατεβαίνεις πάνω κάτω δεξιά, αριστερά, έχουν κατακλέψει τα πάντα. Πίνεις καφέ. Τι φακελάκι πληρώσατε στο ΚΑΤ? Εγώ, επειδή θάμπλεκε, φαντάστηκε, ναι, δεν πλήρωσα φακελάκι. Ο οποίος συνελήφθη αργότερα, διότι ζήταγε δώρο ευγνωμοσύνης που εκείνος όριζε. Δυστυχώς μιλάτε για έναν από τους καλύτερους χειρουργούς, τον κύριο Ευσταθόπουλο. Ο οποίος είναι τόσο άπλιστος ο καλύτερος χειρουργός που κατέστρεψε την καριέρα του, το όνομά του και την καριέρα του παιδιού του για να βγάλει πόσα και να φάει πόσα. Και anyway το ΚΑΤ δεν το μαγαζί σου, αγόρι μου. Βγες στην ελεύθερη αγορά και ζήτα όσα θες. Κύριε συνάδελφε. Καταρχήν να πούμε ότι κλήθηκα να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, το οποίο προφανώς απόψε δεν θα συζητήσουμε. Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε, ναι, να φτάσουμε μέχρι τώρα. Μεγάλο μία, θέμα και αυτό, το φτάσουμε. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη σωστά, φορά. Όχι, δεν η επιστολή της Πανεπιστημιακού είναι συγκλονιστική. Τα είπε όλα. Όλα. Εγώ απλώς. Λυπάμαι για τη δική μου δύναμη της φωνής. Δεν μπορεί να αποδώσει το μεγαλείο αυτής της γυναίκας. Όταν την δείτε στην κάμερα να δίνει συνέντευξη, την παρακάλεσα πολύ να βγει να μιλήσει σήμερα. Γιατί αυτά που θα έλεγε δεν θα άφηναν τίποτα όρθιο. Θα το κάνει όμως, πιστεύω. Εγώ απλά να προσθέσω ότι εκεί έξω υπάρχουν πολλές ηρωίδες Ελληνίδες οι οποίες μπορεί να μην είναι αυτού του μορφωτικού επίπεδου, αλλά έχουν δώσει και δίνουν αγώνα ζωής πραγματικά για να υπάρχει ακόμα η περιφέρεια. Στην επαρχία δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν κυριολεκτικά και μητέρες οι οποίες δίνουν αγώνα επιβίωσης για τις ίδιες και τις οικογένειές τους. Έχω και εδώ, είναι ηρωίδες. Αγαπητέ συνάδελφε, τον πίνακα μετά την ανέβρεση της οικογένειας της μικρής Βουλγάρας για αυτήν την ιστορία τρέξαμε πάρα πολύ και προσπαθήσαμε. Και όταν διάβασα στην Independent ότι είναι υπόδειγμα δημοσιογραφικής έρευνας η δουλειά του Ζούγκλα Τζιάρ, αισθάνθηκα πολύ υπερήφανος για την ομάδα μου και για όλη αυτή την παρέα των νέων παιδιών. Σε αυτό το νοσοκομείο, από το 2007 ως το 2012, είχαμε 282 γεννήσεις. 381. 381 γεννήσεις. Και από αυτές τις γεννήσεις, οι περισσότερες ήταν από 381 από Βουλγάρες. Άγαμες Βουλγάρες. Άγαμες Βουλγάρες. Τα περισσότερα παιδιά υιοθετήθηκαν. Και κανένας από όλους αυτούς τους κυρίους, το 2007, ας πούμε, 43 γεννήσεις,
το 2-8-38-77-9-72-10-11-36-23-12 της Μουρλής γινόταν. Και λέω, όταν έχεις 381 γεννήσεις από άγαμες Βουλγάρες και τα περισσότερα παιδιά υιοθετούνται, κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Ούτε οι δήμαρχοι, ούτε οι παρατρεχάμενοι, ούτε οι διοικητές του νοσοκομείου, ούτε οι γιατροί. Τεράστιο κύκλωμα. Σηκώνει πολύ κουβέντα αυτό. Κάποια στιγμή. Τεράστιο κύκλωμα με το αζημίωτο. Αυτή είναι η κοινωνία. Τι κοινωνία είναι αυτή όταν εμπορεύεται ανθρώπινες ψυχές νεογνών, μπορείτε να μου πείτε. Μία παρατήρηση. Οι 107 υιοθεσίες είναι τα επίσημα νούμερα από το ληξιαρχείο, οι νόμιμες. Νόμιμες. Τα άλλα χάθηκαν. Πού είναι φανταστείτε, τα άλλα παιδάκια. Ναι, πού πήγαν τα υπόλοιπα παιδάκια. Φανταστείτε τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν κατέληξαν. Γνωρίζει την τύχη τους. Έτσι. Τυχαία μάθαμε για τη Μαρία, που ακόμη κανείς δεν ξέρει πώς ξέμεινε στα Φάρσαλα. Και πώς έφτασε μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη ιστορία, όπως μεγάλη είναι ιστορία και του πρώτου παιδιού, αξίζει να το πούμε αυτό, το πρώτο παιδί του 11 που γεννήθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας είναι η περίπτωση που η μητέρα, ενώ είχε συμφωνήσει να το δώσει στο κύκλωμα, αρνήθηκε γιατί επικράτησε το μητρικό έστικτο και από εκεί ξυλώθηκε ένα μεγάλο μέρος του κυκλώματος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο και πρέπει σε 5 λεπτά να κλείσουμε. Γι' αυτό θα ζητήσω την κατανόησή σας. Κύριε Ανταφυλόπουλε, ναι, μπορώ να πείτε δύο λόγια. Στο προηγούμενο θέμα, πραγματικά είναι αθλειότητα η εικόνα που παρουσιάστηκε για την κυρία αυτή σε αυτό το υψηλό επίπεδο να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ως λειτουργός υγείας επί σειρά ετών, θα ήθελα να προσφέρω σε αυτή τη γυναίκα ό,τι ιατρική περίθαλψη μπορεί να γίνει στο μευτήρι ωραία. Κάθε χρόνο εξετάσεις, ό,τι χρειάζεται να τη φροντίσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσφορά σας. Ειλικρινά σας λέω. Ταχύτητα, η επιστολή της Ελένης είναι συγκλονιστική. Όπως είναι συγκλονιστικές και οι άλλες Ελένες. Αυτό. Που δεν καταφέρνουν σήμερα στην τόσο δοκιμαζόμενη χώρα μας να καταθέσουν στο χαρτί τη δική τους τραγωδία και το δικό τους ηρωισμό. Αυτό είναι το σχόλιο μου για την επιστολή. Το δεύτερο, αυτό το οποίο φαίνεται τώρα στην οθόνη. Κοιτάξτε, η νομοθεσία που έχουμε είναι αυστηρή. Αλλά η εφαρμογή της βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων και εμπιστευόμαστε το συνέστημα και τη συνέστηση του καθήκοντος που πρέπει να έχει ο μευτήρας, ο διοικητικός υπάλληλος, ο ληξίαρχος. Γιατί δεν φταίνε πάντα οι νόμοι, φταίνε και οι άνθρωποι που καλούνται να τους εφαρμόσουν. Μα, με συγχωρείτε. Και τελευταίο. Θα το πω και τελευταία μου σκέψη. Για μένα, όλοι οι πίνακες, κατά την εκτίμησή μου, δείξαν ότι ψάχνετε το εκλογικό σώμα. Θέλω όμως να πω ότι πρέπει να ψαχθεί και η ελληνική κοινωνία και οι κοινωνικοί φορείς. Κυρία Παπα-Νικολάου. Για άλλη μια φορά, μετά από αυτή την ιστορία, βλέπουμε ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Και έρχομαι και στο δικό μας το ζήτημα. Όχι μόνο, τρώει και τα βουλγαρόπαιδα, δεν τρώει μόνο τα δικά της. Όχι, εγώ λέω και το της κυρίας Ελένης. Και έρχομαι και στο δικό μας ζήτημα, ότι είναι τρώει τα παιδιά της. Ήρθε η πολιτεία και λέει, ακούσαμε, δάκρυσε ο κάθε Έλληνας στα πέρατα της γης. Θέλω να σε επιβραβεύσω. Θα σου δώσω το μέλλον σου. Δεν θέλω ΑΣΕΠ, δεν θέλω μόρια. Και έρχεται μετά από 7, 8, 9, 10 χρόνια και σου λέει, όχι, θα πας κι εσύ στο σπίτι σου τους άλλους. Και εγώ, που δεν έκανα τον πρωταθλητισμό, εγώ είναι όλοι οι αθλητές, για να μπω στο δημόσιο, η πολιτεία ήρθε και μου το έδωσε. Δεν το ζήτησα. Και έρχεται και μου το παίρνει τώρα αυτό. Δάσκαλε η κυρία Ελένη, ήταν από την οικογένεια τη Βυζαντινή Φωτίου, όπου τους κάλεσε ο Σουλτάνος και τους έδωσε το όνομα Πασά και το Γλου που έγινε και Πασάλογλου. Είναι Φωτίου, είναι από Βυζαντινή οικογένεια και μεγάλη ιστορία.
Λοιπόν, αυτή η σπουδαία Ελληνίδα, και νομίζω ότι η επιστολή της είναι μια ωραία σφαλιάρα στο σημερινό σύστημα. Είναι συγκλονιστικό, δεν το συζητώ. Εγώ θα ήθελα και με την αφορμή αυτής της επιστολής που διαβάστηκε και ακούσαμε, να αφιερώσω σε όλους εδώ και σε όσους μας ακούνε μια πάρα πάρα πολύ μικρή ιστορία που νομίζω ότι μας αντιπροσωπεύει και έχει να πει πολλά. Κάποτε ήταν μια, και μια και με συστήσατε και ως συγγραφέα, οπότε να κλείσω με λίγο πιο γλυκό τρόπο αν μπορώ. Κάποτε ήταν μια χώρα λοιπόν, η οποία ήταν χωρισμένη στα δύο. Ζούσαν άνθρωποι που είχαν μια τρομερή ιδιαιτερότητα. Τα άκρα τους τελειώναν σε πολύ μεγάλα κουτάλια. Όταν λοιπόν καθόντουσαν μπροστά σε ένα τραπέζι να φάνε, δεν μπορούσαν να φάνε. Γιατί παίρνανε βέβαια το φαγητό, αλλά δεν μπορούσαν να το φέρουν πολύ κοντά στο στόμα τους και να φάνε. Πήγαν λοιπόν κάποιοι επισκέπτες να δουν αυτή τη χώρα, γιατί είχε και την δεύτερη ιδιαιτερότητα. Ότι η μισή χώρα ζούσε πάρα πολύ όμορφα, ενώ η άλλη μισή σπαραζόταν από πολέμους και φασαρίες. Όταν λοιπόν πήγαν και τους παρατηρήσαν αυτούς τους ανθρώπους, είδαν λοιπόν τους μισούς, οι οποίοι είχαν τα πολύ μεγάλα προβλήματα, να κάθονται στο τραπέζι και να μην μπορούν βέβαια να φάνε. Είχαν όλο το φαγητό μπροστά τους, όλα τα καλά του κόσμου, αλλά δεν μπορούσαν να το φέρουν στο στόμα τους. Πήγαν και στην άλλη πλευρά της χώρας, όπου η ίδια εικόνα, άνθρωποι πάλι με καταλήξεις, τεράστια κουτάλια στα χέρια τους, να κάθονται πάλι σε τραπέζια γεμάτα φαγητά, αλλά όλα να είναι πολύ καλά γιατί απλά ο ένας τάιζε τον απέναντί του. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Ας κοιταχτούμε λίγο έτσι στα μάτια και οι πολιτικοί και οι εκπρόσωποι των κομμάτων απέναντι, να μειώσουμε τις διαφορές μας και να βρούμε κυρίως αυτά που μας ενώνουν, γιατί δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Με συστήσατε ως συγγραφέα, λέμε και αθλητής, και πριν μια εβδομάδα αγωνίστηκα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βραζιλίας, στην κατηγορία των βετεράνων, βέβαια, γιατί είμαι 45 χρονών, εκπροσωπώντας τη χώρα μας, και πλήρωσα μόνος μου τα έξοδά μου. Κατάλαβα τη 10η θέση στον αγωνισμό, δεν μπορούσε να με στείλει η πολιτεία, τα πλήρωσα λόγω και πήγα. Πήγες όμως στη Βραζιλία, είσαι τυχερός. Μπορεί να είδες και τις φαβέλες, αλλά είδες και άλλα ωραία πράγματα. Αφήστε το, εντάξει. Δεν εννοώ τις Βραζιλίες. Καταλαβαίνω τι εννοώ. Γιατί άμα φέρω το φουστάνο, θα δείτε ένας μύθος οι ωραίες Βραζιλίες. Ακριβώς. Το επιβεβαιώνω. Δεν υπάρχουν αυτά, είναι παραμύθια, μόνο έτσι, τουριστικός μύθος. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Και εμείς ευχαριστούμε και πολύ. Να πω ότι ελπίζω τα όσα ακούστηκαν να είναι χρήσιμα, έτσι, γιατί πλέον πρέπει να αρχίσουμε να ταΐζουμε με τα μεγάλα κουτάλια μας ο ένας τον άλλον απέναντι. Έτσι, για να ανήκουμε στη μισή κοινωνία, τη σωστή κοινωνία. Για να μην έχουμε πολλές ακόμα Ελένες. Για να μην έχουμε Ελένες. Απλά δυστυχώς η κατάσταση μας έχει κάνει μία τάξη να είναι αντίον της άλλης. Και υπάρχει ένα καταπληκτικό τραγούδι που έλεγε πάλι για μια Ελένη, που έλεγε άλλο να πεθαίνεις για την Ελλάδα και άλλο η Ελλάδα να σε πεθαίνει. Πάλι για μια Ελένη μιλούσα. Σωστό. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που είχατε το κουράγιο μέχρι αυτή την ώρα να μας παρακολουθήσετε. Καλή σας ημέρα. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ. Wow.